Γενική Γραμματέα και εκλεκτά μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας. Κύριε Αντιπρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κύρια εκπρόσωπε του Αστυνομικού Τμήματος Κατερίνης. Κύριε Διευθυντά της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κατερίνης. Κύριε Διοικητά της Τροχέας Κατερίνης. Κύριε εκπρόσωπε της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων. Σας καλησπερίζουμε. Σημερινός μας ομολητής, ο κύριος Σφακιανάκης, με θέμα η προστασία των παιδιών από εγκληματικές συμπεριφορές. Καλώ τον κύριο Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, κύριο Δέλα Χρήστο, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, ευχαριστήσω τον κύριο αστυνόμο που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να έρθει να σας παρουσιάσει το θέμα. Δεύτερον, να καλωσορίσω όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, φίλους και μη φίλους. Θα σας πω μόνο δύο λόγια για τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, να μην σας κουράζω, γιατί εδώ έχετε να ακούσετε βασικά τον κύριο αστυνόμο. Η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, μια από τις μεγαλύτερες ενώσεις παγκοσμίως με 300.000 μέλη περίπου σε 64 χώρες του κόσμου. Κύριος σκοπός είναι τα πολιτιστικά κυρίως. Εμείς όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε ασχοληθεί με το human trafficking, το οποίο είναι, πιστεύουμε, είναι η άλλη επιδήλωση. Δεν ακούγεται λόγια. Να είναι η άλλη εκδήλωση που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τη Σχολή Γονέων να πραγματοποιήσουμε. Αυτά τα πολύ λίγα και σας δίνω το λόγο στον κ. Σφακιανάκη. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στην ωραία Κατερίνη. Είμαι συγκινημένος που βλέπω τον κύριο, τον στρατηγό μου, τον κύριο Κυριακάκη και τον ευχαριστώ που ήρθε. Τον είχα δάσκαλο. Και σήμερα θα σας μιλήσω από τη σκοπιά τη δικιά μου στο θέμα που πιστεύω μας αφορά όλους. Η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Εσωτερικών και η υπηρεσία μου λέει ναι στο διαδίκτυο, ναι στις νέες τεχνολογίες. Εμείς δεν είμαστε ο μπαμπούλας που θα λέμε μην μπουν τα παιδιά στο ίντερνετ. Εμείς λέμε να μπουν τα παιδιά στο ίντερνετ. Να μπείτε στο ίντερνετ, να συνδεθείτε στο ίντερνετ. Σε λίγα χρόνια είναι μονόδρομος. Δεν θα βάζεις τηλέφωνο αν δεν σου βάζουν και ίντερνετ. Εκεί πάει το θέμα. Εγώ θα σας μιλήσω απλά, με απλά λόγια, αναλυτικά, κατανοητά. Πριν δύο μέρες μίλησα σε όλους τους δικαστές της Ελλάδος, σε συνέδριο που είχαν στα Χανιά. Οι άνθρωποι, με αυτά που είδαν, τα οποία δεν τα είχαν δει, εξέφρασαν την έκπληξή τους. Δεν ήξεραν ότι με την νομοθεσία που έχουμε δεν μπορεί η υπηρεσία μου να συλλάβει τους online παιδόφιλους. Τους προστατεύει η νομοθεσία. Και το έμαθαν από μένα. Ένα θα σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή η υπηρεσία μου προσπαθεί με τους λίγους ανθρώπους που έχει να κοιτάξει, να σώσει ό,τι μπορεί. Με λίγα λόγια κάνουμε ένα αγώνα δρόμου για να μπορέσουμε να σώσουμε πάνω απ' όλα τα παιδιά μας και μετά όλα τα υπόλοιπα, τα οικονομικά. Εγκλήματα. Το θέμα μας είναι τα παιδιά. Εγώ λίγο θα το πλατιάσω με αφορμή που μου δόθηκε και ήρθα εδώ πέρα για να σας πω 2-3 άλλα πραγματάκια που πρέπει να προσέξετε για να μην σας έχουμε εντός εισαγωγικών πελάτες. Στην υπηρεσία μου καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες κλήσεις. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το 2006 μόνος ήμουνα. Και κάθε μήνα, δύο μήνες, ερχόταν μια καταγγελία. Το μήνα, το δίμηνο. Τώρα έχουμε 10 με 20 καταγγελίες τη μέρα, έγγραφες και άλλες 20 με 30 από το τηλέφωνο. Δηλαδή φτάνουμε σύνολο 50 την ημέρα καταγγελίες να με δεχόμαστε. Άρα καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Και όσο μεγαλώνει η ευρυζωνικότητα, μεγαλώνει και η εγκληματικότητα. Δηλαδή, ευρυζωνικότητα εννοούμε τις γραμμές της DSL, σας τα λέμε απλά. Που παίρνουμε σπίτι μας για να μπαίνουμε στο ίντερνετ. Άρα, όσοι πιο πολύ συνδεόμαστε στο ίντερνετ, βλέπουμε από τα στοιχεία μας, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και η εγκληματικότητα. Άρα, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτά που θα πούμε τώρα. Θα σας δώσω εντός εισαγωγικών ένα μπούσουλα, σας τα λέω απλά, για να καταλάβετε τι πρέπει να προσέχετε όσοι μπαίνετε στο ίντερνετ και τι
μορφές εγκληματικότητος έχουμε στη χώρα μας μέσα από το διαδίκτυο μέχρι τώρα που μιλάμε. Γιατί αύριο είναι μια άλλη μέρα. Εμάς ανά ώρα έχουμε και άλλα δεδομένα. Κάθε ώρα έχουμε και άλλα δεδομένα. Άρα μέχρι τώρα που μιλάμε θα ακούσετε αυτά που έχουμε τώρα. Αύριο θα είναι άλλα. Και θα δώσω μεγάλη βάση στο θέμα παιδί. Θα προχωρήσουμε. Εγώ θα σας πω μια εισαγωγή θα κάνουμε για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι το ίντερνετ, τι είναι αυτό το ίντερνετ, πώς δουλεύει το ίντερνετ και τι κάνει η υπηρεσία μας πάνω στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι αρμόδια για τη δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται στο διαδίκτυο ή με τη χρήση αυτού. Εμείς ερευνούμε το διαδίκτυο 24 ώρες την ημέρα. Δεν το παρακολουθούμε, το ερευνούμε. Και εκείνη η διαφορά είναι μεγάλη. Τι είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα, με απλά λόγια. Συγγνώμη λίγο. Κάποιος έχει κινητό, μου είπε, είναι και ενωθεί, δεν έχουμε ήχο. Αν έχει κάποιο κινητό, είναι όλα στο κλείσι. Όχι, όχι, εμένα δεν είναι. Δεν έχω, συγγνώμη. Το κλείνω τότε. Η υπηρεσία, η δικιά μας υπηρεσία δεν βρίσκεται. Το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι οι εγκληματικές πράξεις που γίνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τιμωρούνται από την νομοθεσία μας. Με απλά λόγια. Το έγκλημα το ηλεκτρονικό το χωρίζουμε στο έγκλημα που γίνεται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μόνο, και αυτό είναι το λεγόμενο computer crime, και στο λεγόμενο κυβερνοέγκλημα, στο cyber crime, το οποίο γίνεται μόνο με τη χρήση του ίντερνετ. Στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγκλήματος στο διαδίκτυο. Πρώτον και βασικό, το έγκλημα στο ίντερνετ, στον κυβερνοχώρο δηλαδή, είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο δευτερολέπτων και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται ούτε το ίδιο το θύμα. Είναι εύκολο στην διάπραξή του για όσους το ξέρουν. Ενώ τα ίχνη που αφήνει πίσω του είναι ψηφιακά ίχνη, τα οποία είναι δύσκολο να τα ανιχνεύσουν οι ιδιωτικές αρχές. Και εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Για την τέλεσή του απαιτούνται άριστες και εξειδικευμένες γνώσεις. Δηλαδή, αυτός που θα κάνει το έγκλημα αυτό θα πρέπει να έχει γνώσεις. Βέβαια, τώρα τα πράγματα απλοποιούνται και μπορεί ο καθένας να κάνει μια πράξη εγκληματική. Αυτό ήταν πιο πριν. Μπορεί μια εγκληματική πράξη να διαπραχθεί χωρίς τη μετακίνηση του δράστη, ο οποίος ενεργεί από το γραφείο, από το σπίτι του ή από ένα ίντερνετ καφέ, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με ιδιαιτερότητες, όπως είναι οι παιδόφιλοι, να επικοινωνούν γρήγορα ή και σε πραγματικό χρόνο, μέσα από τα chat rooms. Οι εγκληματίες του ίντερνετ πολλές φορές δεν εμφανίζονται με την πραγματική τους ταυτότητα. Ίσως τις περισσότερες. Είναι έγκλημα χωρίς πατρίδα και τα αποτελέσματά του μπορεί να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και σε πολλούς τόπους. Η αστυνομική διερεύνησή του είναι πάρα πολύ δύσκολη, απαιτεί άριστη εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις. Και ένα βασικό σημείο ότι η καταγραφή της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο δεν ανταποκρίνεται ποτέ στην πραγματικότητα, διότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των εγκλημάτων τα οποία καταγράφονται. Δηλαδή δεν θέλουν είτε ιδιώτες είτε εταιρείες να δηλώσουν αυτό που έχουν πάθει. Είτε για γκρίζα διαφήμιση, δεν θέλουν τη διαφήμιση επειδή η αστυνομία τα εγκλήματα αυτά τα βγάζει στον αέρα και ίσως μια τράπεζα, μια εταιρεία να μην θέλει να διαφημιστεί γκρίζα. Είτε ο ιδιώτης δεν θέλει να φτάσει στην αστυνομία για δικούς του λόγους. Ποιες είναι τώρα οι διαδικασίες της έρευνας, και εδώ θέλω να προσέξετε, θέλω όταν φύγετε από εδώ να πείτε ότι σήμερα κάτι έμαθα. Γιατί αυτά είναι βασικά πράγματα. Τι κάνουμε εμείς εκεί πάνω, δηλαδή στην ασφάλεια, τι κάνουμε εμείς οι 25 άνθρωποι. Σε κάθε έρευνα, δηλαδή κάθε υπόθεση που έρχεται πάνω στην υπηρεσία μας, θα σας τα πω με απλά λόγια. Μία απλή υπόθεση είναι μία κοπέλα έχει ένα δεσμό. Και όταν χωρίζει, που αυτό γίνεται κάθε μέρα, μπορεί εσείς να μην το έχετε ακούσει, αλλά στην Αθήνα και στην επαρχία γενικώς έχουμε καθημερινές υποθέσεις τέτοιες. Όταν χωρίζει, το έτερο νήμιση, ο φίλος της, για να την εκδικηθεί, βάζει στο διαδίκτυο. Δεν έχει. Έστω και ανοιχτό να το έχετε κάνει παρεμβολή. Όχι, τίποτα δεν υπάρχει. Αυτά κλειστά είναι.
κοντά. Ο φίλος σας λοιπόν βάζει στο διαδίκτυο φωτογραφίες που είχε από ερωτικές συνευρέσεις ο κύριος αυτός, έτσι ώστε η κοπέλα ενημερώνεται από κάποιους φίλους της ότι αυτή τη στιγμή είναι στο ίντερνετ φωτογραφίες της με προσωπικά της στοιχεία, τηλέφωνα, και ο κύριος αυτός την παρουσιάζει ως πόρνη. Καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες καταγγελίες από την επαρχία. Έχουν φτάσει κορίτσια σε απόπειρα αυτοκτονίας από θέματα αυτού. Για φανταστείτε σε ένα μικρό χωριό με ένα ίντερνετ καφέ να ξέρουν όλοι ότι η Γεωργίτσα ή η Ελενίτσα είναι στην τάδη ιστοσελίδα, γυμνή και κάνει σεξ με τον Κώστα. Φανταστείτε το, κάντε το λίγο δικό σας αυτό. Ότι η κόρη σας, η ξαδέλφη σας έχει αυτό το πρόβλημα. Αυτή λοιπόν έχουν το πάνω στην ασφάλεια, κάνουν την καταγγελία και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να εντοπίσουμε τα ηλεκτρονικά ίχνη. Τι είναι αυτά τα ηλεκτρονικά ίχνη? Ο καθένας από εμάς που συνδέεται στο διαδίκτυο παίρνει ένα αριθμό με 12 ψηφία. Δηλαδή, τη στιγμή που βάζουμε το μπριζάκι και μπαίνουμε στο διαδίκτυο και κάνουμε τη σύνδεσή μας, η OTNET ή η Fortinet ή η ACN, αυτές τις εταιρείες που συνδεόμαστε, μας δίνουν ένα αριθμό το οποίο εμείς δεν το βλέπουμε. Αυτός λοιπόν ο αριθμός, όπου και να πάμε εμείς, σε όποια ιστοσελίδα και να πάμε, ό,τι και να κάνουμε, μας συνοδεύει. Άρα, με λίγα λόγια, έχουμε μια ταυτότητα αόρατη, την οποία δεν τη βλέπουμε εμείς, αλλά πρέπει να την βρούνε οι ερευνητές αστυνομικοί, οι οποίοι θα κάνουν τη διερεύνηση του εγκλήματος. Άρα, ο κύριος αυτός που έβαλε στο διαδίκτυο την κοπέλα εν αγνία της και την συνοδεύει με τα επώνυμα, τα τηλέφωνά της και τα συναφή, ο κύριος αυτός άφησε κάποια ηλεκτρονικά ίχνη. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να μπούμε μέσα στην ιστοσελίδα, να διερευνήσουμε και να βρούμε ποια ηλεκτρονικά ίχνη είχε εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός. Άρα η αποστολή μας είναι διερεύνηση των ηλεκτρονικών ίχνων αυτών που κάνουν τα διάφορα εγκλήματα. Όπου για κάθε χρήστη του ίντερνετ τα ηλεκτρονικά ίχνη είναι μοναδικά. Δηλαδή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή εγώ να έχω τα ίδια ίχνη με έναν άλλο. Άρα στον κόσμο, τώρα εγώ είμαι συνδεδεμένος στο ίντερνετ, έχω ένα μοναδικό ηλεκτρονικό ίχνος, όπως είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα. Άρα εμείς τι κάνουμε? Εντοπίζουμε το ίχνος, το οποίο είναι μοναδικό, και μετά από μία ανάλυση που κάνουμε στο ίχνος αυτό, φτάνουμε στο σπίτι του δράστη. Δεν μπορεί να μου πει ότι το ίχνος έχει κι άλλος, είναι ένας. Άρα στον κόσμο υπάρχουν μοναδικά ηλεκτρονικά ίχνη. Ένας άνθρωπος χρήσης του ίντερνετ έχει ένα ηλεκτρονικό ίχνος, το οποίο είναι μοναδικό και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στην προανάκριση. Το ίχνος αυτό ονομάζεται IP address, το οποίο συνοδεύεται από τα 12 ψηφία που σας είπα, την ώρα και την ημερομηνία. Δηλαδή, σήμερα έχει ο μήνας 26, η ώρα είναι 19:48, θα πάρω ένα ίχνος μαζί με την ώρα και την ημερομηνία. Αυτό λοιπόν το ίχνος είναι μοναδικό. Αν μέσα από εδώ εγώ κάνω κάτι τώρα που είμαι συνδεδεμένος, θα πούνε ότι την τάδε ώρα, τάδε μέρα, ο υπολογιστής με το τάδε ίχνος ανήκει στο κύριο Σακιανάκη. Αυτό θα βρουν αυτοί που θα κάνουν μιλάμε την έρευνα. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό, είναι μέχρι να φτάσουμε στο ίχνος. Στη συνέχεια, μόλις βρούμε εμείς το ίχνος μιας πράξης εγκληματικής, έρχεται η κοπέλα, κάνει τη μήνυση, εμείς κάνουμε τη διαρεύνηση, βρίσκουμε το ίχνος και στη συνέχεια κάνουμε μια δικογραφία που την υποβάλλουμε στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας οφείλει να βγάλει δικαστικό βούλευμα. Δηλαδή, σε κάθε υπόθεσή μας δεν μπορούμε εμείς να δούμε ποιος κρύβεται πίσω από το ίχνος εάν δεν πάρουμε δικαστικό βούλευμα. Δηλαδή, εάν δεν συνεδριάσει δικαστικό συμβούλιο να μου δώσει το OK. Άρα, με λίγα λόγια, δεν μπορεί η αστυνομία να κάνει ό,τι θέλει. Η αστυνομία, χέρι-χέρι με τις δικαστικές αρχές, προσπαθεί να βρει την άκρη στην υπόθεση. Με λίγα λόγια, οι εισαγγελικές αρχές μας δίνουν το πράσινο φως και προχωράμε. Βέβαια, ο νόμος δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει αναγάγει σε απόρριτα τα όλα τα ηλεκτρονικά ίχνη, έτσι ώστε έχουμε κάποιες δυσκολίες στις έρευνες που κάνουμε. Και αυτό που σας είπα και πριν είναι ότι όταν κάποιος παιδόφιλος ψαρεύει παιδάκια μέσα σε chat rooms, εμείς εντοπίζουμε το παιδόφιλο, εντοπίζουμε το ίχνος του και η δικαιοσύνη, εντός εισαγωγικών, ο νόμος δεν μας αφήνει να κάνουμε άρση απορρίτου του, γιατί απαγορεύεται. Τώρα βέβαια με τη νέα ρύθμιση που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιστεύω ότι όλα αυτά θα αρθούν.
ποια είναι η νομοθεσία των εγκλημάτων που έχουμε στη χώρα μας. Εκτός από τα λίγα άρθρα του ποινικού κώδικα, πρόσφατα η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών έκανε ένα προεδρικό διάταγμα, το 2005 δηλαδή, όπου αφορά τις διαδικασίες τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρίτου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέει η ΑΔΑΕ ότι για κάθε έρευνα θα κάνετε και ένα βούλευμα. Και άρα από τη στιγμή που τα ηλεκτρονικά ίχνη είναι απόρριτα, θα πρέπει να κάνουμε άρση απορρίτου. Και άρση απορρίτου κάνουμε για 5-6 συγκεκριμένα εγκλήματα. Αυτό κοιτάζουμε εμείς να αλλάξουμε, να διευρύνουμε τον ορίζοντα, επειδή δεν είναι μόνο τα 5 κακουργήματα που συμβαίνουν, συμβαίνουν και άλλες πράξεις που πρέπει να τις δούμε. Προημερών, ένας Έλληνας είχε 3 φωτογραφίες με παιδική πορνογραφία είχε στην Αγγλία και του έβγαλαν διεθνείς ένταλμα σύλληψης. Εμείς τους πιάνουμε καθημερινά. Και μόνο που δεν τους χαιρετάμε. Δηλαδή, η νομοθεσία είναι τέτοια που δεν μας αφήνει να κάνουμε τίποτα. Ο νομοθέτης έχει πει ότι είναι απόρριτα. Έτσι, με λίγα λόγια, έχουμε πρόβλημα στις διαδικασίες που κάνουμε. Και ο επόμενος νόμος είναι η συνθήκη της Βουδαπέστης, όπου εκεί μέσα υπάρχουν οι ρυθμίσεις για όλα τα ηλεκτρονικά εγκλήματα και πιστεύουμε ότι ήδη έχει περάσει από την Επιτροπή, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και είναι και αυτή η θέμα ημερών για να μπει σε διαδικασία. Ποιες είναι οι μορφές εγκληματικότητος που έχουμε δει μέχρι σήμερα στη χώρα μας, από την ημέρα που έχουμε ιδρυθεί? Το πρώτο και το βασικό έγκλημα είναι η παιδική πορνογραφία. Το δεύτερο είναι τα εγκλήματα περί τα ήθη, όπως είναι το τράφικινγκ, όπως είναι οι εκδόσεις των γυναικών και άλλα συναφή. Τρίτον είναι οι απάτες μέσω του ίντερνετ, το cracking και το hacking, η διακίνηση και η πειρατεία του λογισμικού, πιστωτικές κάρτες, τα ναρκωτικά, τα chat rooms, τα διάφορα εγκλήματα που γίνονται μέσα στα chat rooms, προσωπικά δεδομένα, όπως σας είπα πριν, με τη διακίνηση των προσωπικών φωτογραφιών των θυμάτων, βιομηχανική κατασκοπία που έχουμε έξαρση αυτή τη στιγμή, και εγκλήματα του κυβερνοεμπορίου, δηλαδή συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες που γίνονται για τις αγορές μέσα από διάφορα site. Θα μιλήσουμε για την παιδοφιλία. Προσωπικά εμείς, μέσα από την εμπειρία μου, εγώ προσωπικά έχω βγάλει ένα δικό μου κανόνα. Τι είναι η παιδοφιλία, τι είναι η παιδόφιλη? Οι παιδόφιλοι είναι άτομα υπεράνω πάσης υποψίας, δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν τη θέση τους, αλλά και τη σχέση τους, συγγενείς π.χ., για να ικανοποιήσουν το αρρωστημένο πάθος τους. Οι ηλικίες που μας έχουν απασχολήσει στην υπηρεσία μας είναι άνδρες από 15 έως 72 ετών, ενώ τα θύματα είναι από 2 μηνών και πάνω. Παιδική πορνογραφία μέσω του ίντερνετ. Το ίντερνετ ήρθε και είναι ένα μέσο που έχει βοηθήσει τους παιδόφιλους για να κάνουν τη δουλειά τους. Εντός εισαγωγικών τη δουλειά τους. Οι παιδόφιλοι λοιπόν από όλες τις χώρες του κόσμου βρίσκονται μέσω του ίντερνετ σε chat rooms και σε διάφορα άλλα σημεία για ανταλλαγή βίντεο με ερωτικές πράξεις ανηλίκων και ζωντανές ερωτικές επικοινωνίες. Τι είναι αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, κάποιοι παιδόφιλοι πουλάνε ζωντανή εικόνα με βιασμούς ανηλίκων έναντι 2, 3, 5, 10 χιλιάδων ευρώ ανάλογα με το τι θα βρούνε, έτσι ώστε κάποια παιδάκια βιάζονται σε κάποια μέρη της γης για να ικανοποιούν το αρρωστημένο πάθος τους κάποιοι άλλοι. Ζωντανά, μέσω ίντερνετ. Δηλαδή υπάρχει real time. Αυτή τη στιγμή γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό έχει βοηθήσει το μέσο αυτό. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Μετά τα ναρκωτικά σε κέρδη, ίσως είναι από στις πρώτες θέσεις αυτή τη στιγμή η παιδική πορνογραφία. Τα chat rooms είναι αυτά που βλέπετε, όπου μέσα από τα chat rooms αυτά γίνεται το λεγόμενο ψάρεμα στα μικρά παιδιά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπαίνει το παιδάκι και καλά στο παιδάκι να παίξει λίγο στο ίντερνετ, να ξεκουραστεί από το διάβασμα. Φεύγετε εσείς, πηγαίνετε σε κάποια ταβέρνα να δείτε το φίλο σας κτλ. Αφήνετε το παιδί στο δωμάτιό του και καλά διαβάζει. Το παιδί είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και όταν γυρίσετε από το σπίτι, που εύχομαι να μην το πάθετε ποτέ εσείς, το παιδάκι λείπει από το σπίτι. Κάποιος παιδόφιλος το έχει πάρει απ' έξω από το σπίτι του. Αυτό έχει συμβεί 4 φορές στην καριέρα μου, στα λίγα χρόνια που είμαι. Στα 12 χρόνια που είμαι πάνω στην δίωξη, 4 φορές έχει καταγγελθεί ότι το παιδί έχει αποπλανηθεί μέσα από το chat rooms. Η κοινότητα, η παγκόσμια κοινότητα αυτή τη στιγμή
δίνει αγώνα για, για την online παιδική πορνογραφία, ενάντια δηλαδή της παιδικής, έχει κάνει μία ιστοσελίδα και ο κάθε χρήστης μπαίνει μέσα να ανάψει σε ένδειξη συμπαράστασης ένα απλό κεράκι. Είχαν υπολογίσει ότι θα μπουν σε 4 μήνες 1 εκατομμύριο κόσμος και μέσα σε 60 μέρες έχουν περάσει πάνω από 2.321.000 κόσμος κατά της παιδικής πορνογραφίας. Στη συνέχεια, η υπηρεσία μας έχει κάνει επιχειρήσεις κατά της παιδικής πορνογραφίας. Η πρώτη ήταν η επιχείρηση Storm. Μετά από ψηφιακή ανάλυση των δεδομένων, καταλήξαμε σε ένα κύκλωμα με εμπλοκή 20 Ελλήνων χρηστών του ίντερνετ για online εμπορία υλικού παιδικής πορνογραφίας. Εδώ σε εισαγωγικών οι κύριοι αυτοί αγόραζαν και εμπορευόταν υλικό το οποίο είχε σκυλιά με παιδιά, ερωτικές πράξεις, σκυλιά με παιδιά. Αυτό να μην το δείτε ποτέ και κανείς και να μην το τύχει. Δηλαδή όταν αντικρίσαμε αυτές τις εικόνες, τα βίντεο αυτά, καταλαβαίνετε ποια είναι η ψυχική μας κατάσταση και να έχουμε και παιδιά. Η επόμενη επιχείρηση που έγινε πάλι από την υπηρεσία μας είναι η επιχείρηση Purity, όπου εκεί βρήκαμε 80 Έλληνες σε διεθνή κύκλωμα online εμπορίας υλικού παιδικής πορνογραφίας. Το διαδίκτυο ευτυχώς βοηθάει να βγαίνουν οι εγκληματικές συμπεριφορές. Κάποιοι νομίζουν ότι εμείς δεν θα τους βρούμε. Εμείς όλους τους βρίσκουμε. Και εφόσον ανοίξει η νομοθεσία, το καλό που θα έχει κάνει το ίντερνετ θα είναι απροσδιόριστο καλό. Γιατί θα εντοπιστούν οι ανώμαλοι που υπάρχουν δίπλα μας. Κατά την πορεία των ερευνών στην επιχείρηση Purity, εντοπίσαμε εκτός από τα ναρκωτικά και τα όπλα, αποπλάνηση ανηλίκων, όπως σας είπα πριν, και ασέλγεια μεταξύ συγγενών. Κάποιος πατέρας από την Αθήνα ερωτοτροπούσε με την 7χρονη κόρη του και την 8χρονη φίλη της. Εντοπίσαμε το υλικό, πήγαμε στο σπίτι, σας μιλάω εμπειρίες που τις έχω ζήσει και τις ξαναζώ τώρα που σας λέω, πήγαμε σπίτι του, έλειπε, εντοπίσαμε ότι έκανε την online εμπορία. Ψάξαμε το σπίτι με εισαγγελέα, βρήκαμε μία κρύπτη, σπάσαμε την κρύπτη και βρήκαμε ένα DVD. Στο DVD μέσα αυτό που το βάλαμε να παίξει είχε διάφορες ερωτικές σκηνές εντός εισαγωγικών με ο κύριος αυτός με 2 μικρά παιδάκια. Εμείς δεν ξέραμε ποια ήταν τα μικρά παιδάκια και φωνάξαμε το βράδυ τη γυναίκα του στην ασφάλεια. Η γυναίκα λιποθύμησε, έπεσε κάτω. Άμα είδε, γιατί είδε την κόρη της. Εμείς δεν ξέραμε την κόρη. Πού να ξέρουμε εμείς την κόρη του κυρίου αυτού. Να μην σας τα πολυλογώ, χάρη σε μια ηρωική αγόρευση ενός εισαγγελέα, γιατί στη χώρα μας με τον ήδη υπάρχοντα νόμο, μόνο από κερδοσκοπία τιμωρεί την παιδική πορνογραφία. Αυτό βγάζει τώρα η κυβέρνηση με εντολή του πρωθυπουργού της χώρας μας. Τη λέξη κερδοσκοπία. Δηλαδή, όποιος δεν κερδοσκοπεί είναι καλός παιδόφιλος. Οι άλλοι είναι κακοί. Να μην σας τα πολυλογώ, με μια ηρωική αγόρευση του εισαγγελέα, ο κύριος τιμωρήθηκε με 14 χρόνια φυλακή για την πράξη αυτή. Και ήταν 4-3, δηλαδή. Υπήρχε ενδεχόμενο και να θωωθεί. Οι επιχειρήσεις σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση έγιναν στη Δράμα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αντιχή, Μύκονο και Χανιά. Και τέλος, η υπόθεση Κοάλα που ακούσατε προ λίγων ημερών, η οποία ανακοινώθηκε στις 5 του Νοεμβρίου, το 2006, πριν από 18 μήνες, εντοπίστηκε ένα βίντεο με ένα κακοποιημένο παιδί στην Αυστραλία. Να ξέρετε ότι στο εξωτερικό δίνουν μεγάλη σημασία οι άνθρωποι στις υποθέσεις αυτές. Δηλαδή, οι κοινωνίες εκεί δεν χαρίζονται. Σας λέω για 3 φωτογραφίες, βγήκε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Όταν λοιπόν στην Αυστραλία είδανε το κακοποιημένο παιδί, άμεσα άρχισαν οι έρευνες. Εντοπίσανε ότι αυτό το παιδί είναι από το Βέλγιο. Πήγανε στο Βέλγιο, ενημέρωσε η Αυστραλία την Europol. Και βρήκανε ότι πίσω από αυτή την υπόθεση κρύβεται ένας Ιταλός παραγωγός, μαφιόζος, ο οποίος πήγαινε στα Βαλκάνια, έπαιρνε μικρά παιδιά, τα βάζε σε στούντιο μέσα και γύριζε ταινίες και τις οποίες πουλούσε είτε ζωντανά εκείνη τη στιγμή, μπαίνανε μέσα οι πελάτες, βλέπανε, πληρώνανε με κάρτες και ευχαριστιότανε, είτε το έκανε κονσέρβα, βιντεάκια και τα πουλούσε μέσα από το ίντερνετ. Στην έρευνα αυτή, η έρευνα αυτή συντονίστηκε από την Europol και από την Eurojust. Ήταν 18 μήνες δουλειά, όπου ταυτόχρονα έγιναν έρευνες
στις πόλεις αυτές που βλέπετε και στην Ελλάδα. Το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, εμείς κάναμε έρευνες όπου ταυτοποιήθηκαν 23 παιδιά, δηλαδή ευρέθηκαν τα παιδιά ποια είναι, ηλικία σε 9 με 16 ετών. Και εντοπίστηκαν 2.500 πελάτες που πλήρωναν τους παιδόφιλους για να κάνουν αυτά, γιατί ο πελάτης πληρώνει τον παιδόφιλο για να βλέπει. Και ο παιδόφιλος του κάνει, μιλάμε σαν επάγγελμα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι δίνουν χρήματα, δεν είναι παιδόφιλοι αυτοί. Δίνουν χρήματα για να κάνουν μία μπίζνα με τη λεγόμενη παιδοφιλία. Μπίζνα είναι αυτή πλέον. Έτσι κάποιος πλήρωσε, μιλάμε, και έγινε αυτή η μπίζνα. Έτσι λοιπόν εντοπίστηκαν 2.500 πελάτες σε 19 χώρες και βρέθηκαν 1.000.000 αρχεία και εικόνες με παιδιά κακοποιημένα. Δηλαδή αυτά τα 23 παιδιά και άλλα 63-80 πόσα είναι, ευρέθηκαν σε διάφορες φάσεις σε 1.000.000 εικόνες. Στη χώρα μας έγιναν 6 έρευνες και κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ενώ όλοι οι άλλοι συνελήφθησαν, εμείς δεν τους λάβαμε. Απαγορεύεται να τους λάβαμε. Εμείς πήγαμε, τους καλημερίσαμε, τους πήραμε τους υπολογιστές και έφυγαν. Και αναμένεται να αποδείξει η κύρη ανάκριση αν κερδοσκοπούνε. Αν δεν κερδοσκοπούνε, είναι ελεύθεροι. Δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα κανείς. Αυτοί που έχουν το μικρόβιο μέσα αυτό. Εμείς, σαν υπηρεσία και σαν ελληνική αστυνομία, είπαμε όχι άλλο παιδικό κλάμα. Τέλος. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Και κοιτάζουμε όσο μπορούμε να δώσουμε το χαμόγελο στα μικρά παιδιά. Τα στατιστικά μας στοιχεία, τα 3 χρόνια που λειτουργούμε σαν τμήμα περίπου, έχουμε χειριστεί 128 υποθέσεις, έχουμε εξιχνιάσει τις 32 και έχουν συλληφθεί 41. Τι εννοώ? Εμείς έχουμε εξιχνιάσει και τις 128. Πλην όμως δεν μας αφήνουν, όπως είπα και στους κυρίους δικαστές χθες, ότι δεν μας αφήνει η δικαιοσύνη να τους πάμε και τους 128 στα δικαστήρια. Γιατί? Και ο εισαγγελέας δεν μπορεί. Διότι δεν μπορεί να κάνει άρση απορρίτου. Εμείς βρίσκουμε τα ίχνη και των 128 και ο εισαγγελέας, η δικαιοσύνη μας άφησε μόνο για τους 32 να πάμε. Άρα με λίγα λόγια καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι στον νόμο. Που πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι άμεσα θα λυθεί. Για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, εγώ θα ήθελα να σας πω, εκτός από το φίλτρο αυτό που υπάρχει, ένα φίλτρο, μιλάμε, λογισμικού, το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε, είτε μέσα από τα διάφορα, από τα Vista, είτε από διάφορα άλλα πακέτα, είναι ένα φίλτρο, δηλαδή τι, το παιδί μπαίνει μέσα και δεν μπορεί να πάει σε site τα οποία έχουν σεξ, βία ή chat. Πλην όμως, εγώ από την εμπειρία μου θα ήθελα να σας πω κάτι, ότι με δύο λόγια, το παιδί από ηλικία 11 μέχρι 17 δεν πρέπει, 16-17, να μένει μόνο του στο διαδίκτυο πάνω από 1,5 με 2 ώρες. Πάνω από 2 ώρες αρχίζει ο εθισμός. Το παιδί και ο μεγάλος, το παιδί πάνω από 2 ώρες αρχίζουν άλλα θέματα και τρέχουν. Ήδη 18 παιδιά είναι σε νοσοκομεία στην Αθήνα από το ίντερνετ. Έχουν εθιστεί και δρομολογούνται διάφορες καταστάσεις για να απεγκλωβιστούν από τον ίντερνετισμό, παύλα αλκοολισμός, από τις διαδικασίες αυτές. Άρα με λίγα λόγια, 1,5 με 2 ώρες, όπως λέει και ο Bill Gates, είναι υπέρ αρκετές. Και όταν το παιδάκι, ειδικά το 11 με 14 ετών, το ανήλικο, είναι μέσα στο ίντερνετ, καλό θα είναι ο πατέρας, η μητέρα ή ο μεγάλος αδελφός, η αδελφή, να είναι κοντά του, να βλέπει τι κάνει, γιατί δυστυχώς είναι πολλά τα θέματα που μπορούν να προκύψουν. Εμείς λέμε, ο υπολογιστής στο σαλόνι, ποτέ δεν αφήνουμε το παιδί να φεύγουμε και να είναι αυτό στο ίντερνετ, ποτέ. Ποτέ, και το λέω και το τονίζω, και πάνω απ' όλα είμαστε κοντά στο παιδί μας. Και όταν αγοράζουμε υπολογιστή στο παιδί μας, τον αγοράζουμε υπό μία συμφωνία και προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή? Θα είσαι στο διαδίκτυο όταν είμαι και εγώ κοντά σου. Πρώτον. Και δεύτερον, πάνω από 1,5 ώρα τέλος. Προμηνός με πήρε από τη Γαλλία ο νούμερο 1 administrator, να διαχειριστείς ενός ιντερνετικού παιχνιδιού στη Γαλλία, και μου λέει ότι ένας Έλληνας με το τάδε ίχνος αυτή τη στιγμή μου λέει ότι θα αυτοκτονήσει, γιατί τον έχω βγάλει 2 ώρες έξω από το παιχνίδι. Έπαιζε 4-24 ώρα σε συνεχή ροή ένα ιντερνετικό παιχνίδι από το σπίτι του. Δεν είχε πάει σχολείο, οι γονείς του λείπανε, η μητέρα ήταν αλλού με άλλα, ο μπαμπάς στο Ντουμπάι, το παιδάκι είχε βρει έδαφος και ήταν όλη μέρα στο διαδίκτυο. Και όταν του είπε ότι εγώ για 2 ώρες θα σε βγάλω έξω γιατί έκανες κάποια παράβαση, του είπε σοβαρά, και το πίστεψε ο Δημητρίου, ότι εγώ τώρα θα αυτοκτονήσω.
Κάλεσε τους providers στην Αθήνα, με πήραν εμένα οι provider, εγώ ήταν απόγευμα 7-8 η ώρα. Κινητοποιηθήκαμε. Και εδώ όμως απαγορεύει και πάλι να βρούμε τα ίχνη του παιδιού που κινδυνεύει να πεθάνει, να αυτοκτονήσει. Εμείς τα βρήκαμε όμως. Είχα μία αστυνομικό να καθυστερεί το μικρό στο τηλέφωνο και εγώ να ψάχνω τη μητέρα να τη βρω, η οποία ήταν κάπου. Βρήκα τη μητέρα, καθυστερήσαμε το παιδί εμείς και έτσι πρόλαβε η μητέρα το παιδί στο παραένα και μας είπε ότι είχε πάρει τα φάρμακα και ήταν έτοιμο. Έψαχνα να βρει κάτι φάρμακα για να το κάνει. Και μου είπε ότι το έχει ξανακάνει στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Από εθισμό, δηλαδή τα παιδιά εθίζονται. Άρα, σας το είπα αυτό για να καταλάβετε ένα πράγμα. Ότι δεν κάνει καλό οι πολλές, δεν κάνουν καλό οι πολλές ώρες στο ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι ένα μέσο για μάθηση. Μπαίνει μέσα στο παιδί να γράψει μια εργασία, να διαβάσει, να κάνει, να ράνει. Δεν μπαίνει μέσα να κάνει τα άλλα, τα οποία είναι πάρα πολλά που μπορεί να κάνει. Και σας λέω μέσα από τα chat που μπαίνουν όλα τα παιδιά στα chat. Εγώ κάθε μέρα δέχομαι ερωτήματα από γονείς να αφήσω το παιδί μου να μπει στο chat. Λέω όχι. Στο ίντερνετ να μπει, όχι στο chat. Το chat για μένα, επειδή αυτή τη στιγμή έχω δει τόσα που δεν θέλω να σας τα πω, είναι απαγορευτικό ούτε στο MSN chat, για όσους να το ξέρουν. Τα μικρά παιδιά έχουν πρόβλημα μεγάλο σε θέμα, γιατί νομίζουν ότι ο άλλος που τους παρουσιάζεται είναι ο Γιωργάκης, που είναι 13 χρόνων, 15-17, και είναι ένας γέρος παιδόφιλος που το περιμένει έξω από το σπίτι, το παραμυθιάζει, το παίρνει και έχουμε τα διάφορα γεγονότα που τρέχουν. Άρα, με λίγα λόγια, το λέω και το τελειώνω το θέμα. Ναι, τα παιδιά στο ίντερνετ, με την παρουσία των γονιών εφόσον είναι ανήλικα, και ακόμα και για μας, πάνω από 2 ώρες τη μέρα είναι αλκοολισμός, είναι ιντερνετισμός. Θα πάθουμε ζημιά. Θα εθιστούμε, θα αποξενωθούμε, θα χάσουμε τους φίλους μας, τις παρέες μας και μακάρι να μην αλλάξουμε και σπίτι, γιατί και οι πιο πολλοί ξαναπαντρεύονται μέσα από το ίντερνετ. Υπάρχουν και νύφες. Στη συνέχεια θα σας μιλήσω λίγο για το trafficking που απασχολεί, το οποίο και το trafficking πάλι γίνεται μέσω του ίντερνετ. Ποια είναι τα στοιχεία του πορτρέτου ενός θύματος που είναι καταναγκασμένο. Διαμένει σε χώρο εργασίας, στο χώρο της εργασίας, στα διάφορα μπαράκια ή μαζί με τον εργοδότη του, στεγάζεται σε χώρους μαζί με άλλα άτομα, με λίγα λόγια ζει στη μιζέρια και στην κακομοιριά. Και τα φυσικά σημάδια της κακοποίησης των ανθρώπων αυτών υπάρχουν και είναι ορατά. Στη συνέχεια, αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε, κάνουν τα διάφορα, ή πορνεία στους δρόμους, ή σε μπαρ, είτε είναι σε διάφορες αγροτικές, μιλάμε, εργασίες που είναι σπάνιο αυτό, ή σε οίκους ανοχής. Και τώρα τελευταία έχουμε συναντήσει, και μιλάμε γι' αυτό, σας το λέω, να δουλεύουν σε διάφορα στούντιο για cyber sex. Τι είναι το cyber sex, που από εσάς πιο πολύ δεν θα το ξέρετε? Είναι, κάνουν σεξ μέσω ίντερνετ. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται ως εξής. Μπαίνει ο άλλος στο διαδίκτυο. Αυτός που έχει βρει τις κοπέλες από τη Ρωσία, τις έχει φέρει, τις έχει βάλει σε ένα στούντιο μέσα. Έτσι μπαίνω εγώ, μιλάμε από το σπίτι μου το βράδυ. Μπαίνω στην ιστοσελίδα αυτή που είναι για το cyber sex. Βάζω την πιστοτική μου κάρτα. Όπως βλέπετε στην διαφάνεια, υπάρχει Visa, Mastercard, όλες τις κάρτες μέσα. Λέω, θέλω να δώσω 1000 δολάρια στην τάδε κοπέλα που τις βλέπω. Είναι όλες οι κοπέλες σαν σε κλουβάκια, ζωντανά, σου μιλάνε μέσα από το ίντερνετ, μιλάς και αρχίζεις όλα τα αρρωστημένα πάθη σου και τα βγάζεις την κοπέλα αυτή. Κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο, κάνε μου το παράλληλο. Με λίγα λόγια, αρχίζει μία επικοινωνία από 2 υπολογιστές. Ο άλλος, εντός εισαγωγικών, μιλάμε, φτιάχνεται με το να βλέπω την κοπέλα και κάποια στιγμή αρχίζουν τα παρατράγουδα. Ποια είναι τα παρατράγουδα? Ότι πολλές κοπέλες δεν θέλουν να κάνουν τα διάφορα βίτσια του άλλου που είναι από την Αυστραλία, από την Ιταλία, από το Μπαγκλαντές, από που είναι. Και αρνούνται. Όμως υπάρχουν οι νταβατζίδες, εδώ εισαγωγικών, να σας τα πω απλά να τα καταλαβαίνετε, που τις λέει θα το κάνεις. Γιατί ο Αυστραλός μου δίνει 5.000 εμένα δολάρια τώρα για να κάνεις εσύ κάτι. Έτσι λοιπόν, μία κοπέλα ήρθε κατακαμένη στην ασφάλεια πάνω στο γραφείο μου. Μου λέει έτσι και έτσι, μου λέει, δούλευα σε ένα cyber sex, μου λέει, και μου βάλουμε καυτό κερί. Διέταξε ο Αυστραλός να τη βάλουμε καυτό κερί στην πλάτη. Να την κάψουμε κερί. Και ο μαστροπός αυτός που ήταν ο ταβαντζής τη έβαλε με το ζόρι το καυτό κερί. Αυτό έγινε στη χώρα μας. Δηλαδή διαθέτουμε και cyber sex εταιρείες μέσω ίντερνετ. Άρα με λίγα λόγια καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι ακόμα και στο trafficking, ακόμα και σε αυτούς τους χώρους, έχει έρθει το διαδίκτυο και τους έχει διευκολύνει έτσι ώστε ανέξοδα
Δηλαδή, χωρίς να τις βάζουν στα μπαράκια και να κινδυνεύουν να τους πιάσει η αστυνομία μέσα από μια ιστοσελίδα, γίνεται αυτό. Ο κύριος αυτός πριν ανοίξει την εταιρεία μου είχε πάρει ένα τηλέφωνο εμένα. Και μου λέει, άμα κάνω μια εταιρεία, λέει, με γυναίκες τέτοιες που θα βγαίνουν από το εξωτερικό, δεν θα έχω καμία σχέση με Ελλάδα κτλ. Είμαι νόμιμος. Του λέω, ένα θα σου πω. Ότι αν σε βρω μπροστά μου, του λέω, θα σε τσακίσω. Επιλέξει. Κύριος αυτός, όταν λοιπόν ήρθε η κοπέλα, πριν μου πει, λέω, το επώνυμο αυτού μου λέγεται έτσι το μικρό όνομα. Λέω, Παντελής λέγεται, μου λέει, ναι. Όταν λοιπόν τον έπιασα σαν τον Παντελή βράδυ, κάναμε έφοδο στην Αθήνα, του λέω, Παντελή, τι σου είπα. Δεν σου είπα να μην ανοίξει αυτή τη δουλειά. Γιατί όποιο μπλέξει με τράφικινγκ, με γυναίκε, με κυκλώματα τη νύχτα είναι τελειωμένο. Αυτό είναι και το ηθικό δίδαγμα. Ότι αυτά τα πράγματα δυστυχώ έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Και η χώρα μα, ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, σιγά σιγά γίνεται και στη χώρα μα. Και αυτό μου είχε πει τότε ότι αφού στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει, α το κάνω εγώ. Και τώρα ο κύριο είναι στον Κορδαλό. Στη συνέχεια περνάμε και σε κάποιες άλλες μορφές εγκλημάτων, εκτός από το, από αυτά που είπαμε πριν, για να σας πω ότι μπορεί να έχει πρόβλημα και η τσέπη μας μέσα στο ίντερνετ, αν δεν προσέξουμε. Ένα μόνο σας λέω, ότι καθημερινά διακινούνται πάνω από 2-3 εκατομμύρια δολάρια μόνο στην Αμερική σε 700.000 συναλλαγές. Ενώ στον κόσμο είναι 5-3 εκατομμύρια. Άρα, με λίγα λόγια, όλα μας τα χρήματα διακινούνται μέσω του ίντερνετ. Άρα κάποιοι επιτίδιοι έχουν αισθήσει παγίδες για να πιάνουν χρήματα. Με λίγα λόγια, βλέπουμε ότι όλο το χρήμα κινείται μέσω του ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή, είτε θέλετε είτε όχι, κάποια στιγμή θα σας πει τράπεζα, όταν έρχεστε εδώ και συναλλάσσεστε, θα μου δίνετε 15 ευρώ. Εγώ χθες έβγαλα το εισιτήριο για να έρθω εδώ το αεροπορικό, πήγα στην εταιρεία και μου λέει, θέλω 10 ευρώ επειδή σου εκδίδω το εισιτήριο. Ενώ αν το εκδώσω από το ίντερνετ, είναι χωρίς τα 10 ευρώ. Άρα σε αναγκάζει να πάει μέσα από το ίντερνετ να κάνεις τη συναλλαγή. Και η τράπεζα θα σας πει ότι άμα μου έρθεις εδώ να μου κάνεις τη συναλλαγή, θα πληρώσεις 5 ευρώ, 6 ευρώ, 7 ευρώ. Άρα με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι όλη η διαδικασία πλέον περνάει μέσα από το ίντερνετ. Θα αναγκαστικά είναι μονόδρομος και για όσους δεν το ξέρουμε και όσους το αποφεύγουμε, κάποια στιγμή θα το χρησιμοποιήσουμε. Άρα βλέπουμε ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες και τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και κάποιοι είναι στη γωνία και περιμένουν πώς θα κάνουν τη μεγάλη βούτα. Έτσι, με λίγα λόγια, θα σας πω δύο λόγια για να ξέρετε ποιος είναι ο hacker και αν είναι καλός ή κακός. Ποιος είναι ο cracker. Εμείς έχουμε μάθει όλοι στη χώρα μας ότι ο hacker είναι ο κακός. Όχι, είναι λάθος. Ο hacker είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος έχει μυαλό, έχει γνώση και προσπαθεί να μπει μέσα σε ένα σύστημα, να δει που έχει τρύπα εντός εισαγωγικών, να μπει μέσα και όταν βρει τη ζημιά του συστήματος, ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη που έχει αυτή την τράπεζα ή την εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο και του λέει, κύριε, από εδώ έχεις πρόβλημα. Άρα, με λίγα λόγια, ο άνθρωπος αυτός ενημερώνει τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, της τράπεζας, ότι έχει πρόβλημα και δεν κάνει ζημιά. Ενώ αν μπει μέσα χωρίς να ενημερώσει και σπάσει, κάνει ψηφιακούς βανδαλισμούς, κάνει οτιδήποτε μέσα εκεί, επιφέρει ζημιά στην εταιρεία, αυτός δέχεται cracker. Άρα έχουμε το hacker και τον cracker. Ο hacker είναι ο επιστήμονος, ο καλός, ο οποίος με τις γνώσεις που έχει στην πληροφορική κάνει διάφορα, αλλά δεν κάνει ζημιές, ενώ ο cracker κάνει ό,τι κάνει ο hacker, πλην όμως μπαίνει μέσα και κάνει ζημιές. Η ελληνική νομοθεσία μέχρι τώρα τιμωρεί τον cracker, δηλαδή αυτός που μπαίνει μέσα και καταστρέφει. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί να μπαίνουν μέσα και να παίρνουν τα χρήματα από την τράπεζα. Πολλοί Έλληνες συμπολίτε σας έχουν δεχθεί χτυπήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτοί που κάνουν e-banking. Πάρα πολλοί. Εμείς έχουμε πιάσει τουλάχιστον 25 συμμορίες τέτοιες. Ηλεκτρονικές συμμορίες. Τι πάει να πει αυτό. Πάει να πει ότι οι κύριοι αυτοί είναι πανέξυπνοι cracker, μπαίνουν μέσα και κάνουν αυτές τις ζημιές. Πάρα πολλοί έχουν προφυλακιστεί από τα θέματα αυτά. Και στη χώρα μας βλέπουμε ότι όσο ανεβαίνει η ευρυζωνικότητα, δηλαδή όσο πιο πολύ ο κόσμος αγοράζει ίντερνετ, μπαίνει στο ίντερνετ, αγοράζει τις DSL, μιλάμε γραμμές, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και η εγκληματικότητα. Έτσι λοιπόν, όπως θα δείτε στον πίνακα, από το 4 είχαμε 19 υποθέσεις, το 5 44, το 6 48 και το 7 61 μέχρι τον Οκτώβριο. Άρα βλέπουμε σκαλωτά, αν δείτε και τους αντίστοιχους μιλάμε πίνακες, όσο ανεβαίνουν οι γραμμές, ανεβαίνουν και ανεβαίνει και η εγκληματικότητα. Και 138 υποθέσεις έχουν έρθει από τη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία, όπου τι μας λένε. Μας λέει η Ιντερπόλ και η Γιουροπόλ ότι 138 Έλληνες, σας τα λέω απλά, έχουν κάνει ζημιά σε άλλους στο εξωτερικό, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε πιο ξύπνοι από τους άλλους. Καλός ή κακός.
και πονηροί και έξυπνοι. Έτσι λοιπόν εμείς βάζουμε στο χέρι τους άλλους του εξωτερικού, τους παίρνουμε τα χρήματα και έρχεται η Ιντερπόλ μετά να μας ζητήσει από εμάς συνεργασία για να βρούμε εμείς ποιοι κρύβονται πίσω από τις υποθέσεις αυτές, τους Έλληνες. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι των συναλλαγών μέσω του ίντερνετ. Εμείς, καταρχήν η προσωπική μου άποψη και η άποψη όλων είναι ναι στις διαδικασίες μέσω του ίντερνετ. Αυτοί που πάθανε ζημιά, από τους 19 έχουν πάθει ζημιά γιατί έχουν πάει σε site του εξωτερικού. Εκεί οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σας λέω για να το καταλάβετε, ότι στη χώρα μας τα site είναι ασφαλή. Δεν κινδυνεύει ο άλλος να χάσει τα χρήματά του. Και αν πάθει κάποια ζημιά, εμείς μπορούμε να επαναφέρουμε την κατάσταση όπως ήταν πριν. Δηλαδή, βρίσκομαι το δράστη, εντοπίζουμε τους πάντες. Μέχρι τώρα, όλα τα εγκλήματα, το 90% των εγκλημάτων είναι σε site του εξωτερικού. Άρα, εμείς λέμε ναι στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ναι στις συναλλαγές. Αυτά που λέω εγώ τώρα, μην τα πάρετε σαν τον μπαμπούλα και πείτε: εγώ δεν ξέρω να μπαίνω στο ίντερνετ. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούμε. Πρέπει να ξέρουμε πώς θα κάνουμε ασφαλείς συναλλαγές. Έτσι λοιπόν, σας λέω τις βασικές αρχές. Το πρώτο είναι ότι ποτέ μη στέλνετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας με email ή μην το δίνετε σε τρίτους μέσα από το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι χαζό, είναι εντελώς εκτός των δεδομένων να στείλεις τον αριθμό της κάρτας σου με ένα email. Πάντοτε τον αριθμό της κάρτας τον δίνουμε σε site ασφαλή. Τα site ασφαλή τα γνωρίζουμε. Και σας είπα και πριν, τα ελληνικά site μέχρι τώρα είναι ασφαλή. Ποτέ μη δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα μέσα στο διαδίκτυο. Πολλοί, όπως θα δείτε και πιο κάτω, θα σας αναλύσω, ότι σας στέλνουν ένα email και σας λένε βάλε τα στοιχεία σου, γιατί η τράπεζα κάνει έρευνα στα στοιχεία της και θέλει να σας κάνει μια διασταύρωση των δεδομένων. Αυτό είναι λάθος, είναι η λεγόμενη Fisherman, δηλαδή αυτοί που κλέβουν τα στοιχεία με το ψάρεμα αυτό, σας παίρνουν στοιχεία και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούν. Άλλο θέμα είναι μην απαντάτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν δεν γνωρίζετε τον αποστολέα. Επειδή μετά από μια απάντηση πολλά δεινά μπορεί να πάθετε, το οποίο δεν είναι της ώρας. Εγκαταστήσετε ένα λογισμικό φίλτρο στον υπολογιστή σας, το οποίο αποκλείει τη δυνατότητα προσπέλασης σε ιστοσελίδες άλλες. Εγκαταστήσετε ένα αντισπαμ, δηλαδή με λίγα λόγια όταν πάρετε ένα υπολογιστή δώστε και ελάχιστα ευρώ για την ασφαλειά του. Και πρέπει όταν δείτε κάτι στο διαδίκτυο περίεργο ή παράξενο να κάνετε και ένα τηλέφωνο. Τώρα τα τηλέφωνα είναι εντελώς μιλάμε δωρεάν και στην υπηρεσία μας. Εμείς μιλάμε, χαιρόμαστε όταν ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Στη συνέχεια θα σας πω για κάποια έξυπνα ηλεκτρονικά εγκλήματα σε πάρα πολύ μιλάμε λίγο χρόνο που έχουν γίνει και στη χώρα μας. Το πρώτο είναι, όπως σας είπα και πριν, είναι το λεγόμενο phishing. Το phishing είναι η παραπλάνηση κάποιου να εισάγει προσωπικά στοιχεία μέσα σε μια εικονική διαδικτυακή φόρμα. Π.χ. όπως όλοι έχετε διαβάσει στις εφημερίδες, προεξαμήνου, γιατί εμείς τους το κόψαμε το βήκα, τον κόψαμε, έστελαν email και έλεγαν στείλτε μας τα στοιχεία σας, τις κάρτες σας, τους λογαριασμούς σας, ό,τι θέλετε, γιατί είμαι η Εθνική Τράπεζα, η Αλφα, η Eurobank κτλ, για να κάνουμε ταυτοποίηση των δεδομένων σας. Αυτά όμως ήταν εκ του πονηρού, έβαζαν PIN, έβαζαν αριθμούς, τα έβαζαν όλα, πήγαιναν όλα σε μην ονομάσουμε τις χώρες, σε χώρες του εξωτερικού και κάποιοι κύριοι έχουν σαν επάγγελμα να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή κάνουν απάτες. Έπαιρναν τα στοιχεία τα δικά σας και στη συνέχεια έμπαιναν στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας μέσα και μετέφεραν τα χρήματα. Τα χρήματα όμως αυτά, επειδή η τράπεζα δεν αφήνει να φύγουν στο εξωτερικό χρήματα επειδή κάνει ελέγχους, έβρισκαν διαφόρους συνεργάτες στη χώρα μας που τους ονόμασαν αντιπροσώπους με μισθό. Δηλαδή, στρατολογούσαν άνεργους ανθρώπους Έλληνες, οι οποίοι δεν ήξεραν για μένα ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο και τους έλεγαν: θα μου δώσετε ένα τραπεζικό λογαριασμό, θα σας βάζω μέσα τα χρήματα, εσείς θα κρατάτε το 20%, εγώ το μήνα θα σου βάζω μέσα 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ, εσύ θα παίρνεις το 20%, το 30%, το οποίο αυτά που θα βάζει ήταν τα κλεμμένα που είχα βάλει εγώ, είχα βάλει ο Σαν Χαζούλης τα στοιχεία μου, έμπαινε στο λογαριασμό μου, έπαιρνε τα χρήματα, τα έβαζε στο λογαριασμό του αντιπροσώπου και καλά, και ο αντιπρόσωπος από τα 1.000 ευρώ
έπαιρνε τα 200 αυτός και τα υπόλοιπα 800 τα έστελνε σε μια διεύθυνση στο εξωτερικό, δηλαδή στον κλέφτη εντός εισαγωγικών. Κλέφτης, στον κράκερ. Έτσι πάρα πολλοί Έλληνες από το 2006 μέχρι και πριν προ 8 μήνου έπεσαν στην παγίδα αυτή, οι οποίοι δεν είχαν δουλειά. Συνελήφθησαν δυστυχώς από την υπηρεσία μας, γιατί ήταν οι συνεργάτες του κυκλώματος του διεθνούς. Αλλά όμως τι κάναμε, με την άμεση ενεργοποίηση και την ανταπόκριση στις τράπεζες και στις συλλήψεις αυτές, το κύκλωμα έσπασε και πλέον δεν μπορούν να βρούνε συνεργάτες οι κράκερ αυτοί από το εξωτερικό. Τα χρήματα ήταν εκατομμύρια ευρώ που απέσπασαν από τη χώρα μας. Ήταν πάρα πολλά τα χρήματα που είχαν αποσπάσει από όλο τον κόσμο. Αλλά όμως η απάτη αυτή τελείωσε. Έχουμε ελάχιστα κρούσματα. Το τελευταίο εξάμεινο προσωπικά εγώ δεν έχω ακούσει άλλο κρούσμα με το λεγόμενο phishing. Στη συνέχεια όμως, επειδή χάσανε τη μάσα, κάναν το farming. Τι είναι αυτό το farming? Με τρία λόγια. Όταν μπαίνουμε σε μια τράπεζα ή σε μια ιστοσελίδα για να κάνουμε μια συναλλαγή, η τράπεζα σου βγάζει το site, μια φόρμα, είμαι η τράπεζα η τάδε, βάζει στοιχεία και κάνεις αυτά που κάνεις. Οι κύριοι αυτοί σου παγιδεύουν τον υπολογιστή με τα διάφορα email που ανοίγουμε εμείς χωρίς να το ξέρουμε και σου ενεργοποιούν ένα μαϊμού site της τράπεζας, μην κατονομάζουμε, μιλάνε τράπεζες, και σου βγαίνει ένα site που εσύ νομίζεις ότι είναι η τράπεζα η δικιά σου, ενώ είναι ιστοσελίδα μαϊμού που ισχύει, που το βλέπει ο cracker που είναι στο εξωτερικό. Έτσι, όταν βάζεις εσύ τα στοιχεία σου που ξέρεις ότι τα βάζεις στην τράπεζά σου, δεν τα βάζεις στην τράπεζά σου, τα βάζεις στην τράπεζα π.χ. του Ρώσου ή του Φιλανδού ή του Ρουμάνου. Cracker. Έτσι λοιπόν, σε real time, σε χρόνο πραγματικό, σου παίρνει τα στοιχεία ο cracker και ταυτόχρονα κάνει αυτό στη συναλλαγή στην τράπεζα και σου παίρνει τα χρήματα αυτός. Με λίγα λόγια, αυτό ήρθε να σπάσει το δεδομένο των τραπεζών. Οι τράπεζες, για να εκμηδενήσουν τις απάτες, όταν ανοίξει ένα ηλεκτρονικό λογαριασμό, σου δίνει ένα μικρό στικάκι, το οποίο το πατάς και σου βγάζει ένα κωδικό. Άρα λοιπόν, τον κωδικό που σου βγάζει, όσες συναλλαγές κάνει, σου βγάζει τόσους, μιλάμε και κωδικούς. Τον κωδικό λοιπόν που σου βγάζει, ο οποίος έχει ισχύ για 30 δευτερόλεπτα. Δεν το παίρνει η τράπεζα, το παίρνει ο cracker και ταυτόχρονα σου κάνει τη συναλλαγή στην τράπεζα. Άρα, με λίγα λόγια, βλέπουμε ότι όσο η τράπεζα κυνηγάει τους εγκληματίες, τόσο και αυτοί προχωράνε με νέα συστήματα. Και τρέχουμε κι εμείς. Στη συνέχεια, έχουμε μία άλλη μορφή απάτης στο ίντερνετ, είναι οι λεγόμενοι dialers. Είναι προγράμματα εκτροπής κλήσεων ίντερνετ σε γραμμές του εξωτερικού. Π.χ., μπαίνετε εσείς το βράδυ στο ίντερνετ για να δείτε κάτι. Όπως μπαίνετε στο ίντερνετ, ξαφνικά σου παρουσιάζεται ένα παραθυράκι, ένα pop-up από τα οποία μιλάμε λέγονται, σου βγαίνει μια ωραία κυρία ή ένας ωραίος κύριος. Και εσύ το κλικάρεις. Κάνεις κλικ για να το δεις πιο μεγάλο. Τη στιγμή που κάνεις κλικ στον κύριο ή στην κυρία ή σε κάτι άλλο που βγαίνει, μπορεί να είναι, μιλάμε, ένα ταξίδι στον Ατλαντικό π.χ. κάτι άλλο, που σε προκαλεί για να το χτυπήσεις, με το που κάνεις κλικ σου εγκαθιστούν αυτόματα στον υπολογιστή σου ένα πρόγραμμα, το οποίο όταν εσύ μπαίνεις στο ίντερνετ, αντί να μπεις με την OTNET που είσαι συνδεδεμένος στο ίντερνετ, μπαίνεις με την PapuaNet. Σε πάει μέσω των νησιών Παπούα και μπαίνεις στο διαδίκτυο. Έτσι σε χρεώνει 2 και 3 ευρώ το λεπτό. Μου ήρθε άνθρωπος με 80.000 ευρώ λογαριασμό στον ΟΤΕ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η χρήση των dialers ήταν μάστιγα, όμως με τα νέα προγράμματα που έχουν βγει και τις νέες γραμμές, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εμείς εντοπίσαμε αρκετά κυκλώματα και ένα κύκλωμα είχε για ένα χρόνο 8,5 εκατομμύρια έσοδα στην Ελλάδα, ελληνικό κύκλωμα. Άρα, με λίγα λόγια, βλέπουμε ότι η απάτη ανθεί και στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια όμως, αυτό τώρα να ξέρετε κάτι, πριν πω στο Ισπανικό Λότο, ότι οι εταιρείες, ο Tenet, Forte κτλ. Έχουν ειδικά προγραμματάκια τα οποία είναι, τα παίρνεις και δεν σε βγάζουν στο εξωτερικό. Όμως μπορείτε από την εταιρεία, από τον ΟΤΕ ή από τη Forte, από όπου παίρνετε το τηλέφωνο, να βάλετε ένα κωδικό να κλειδώσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς το εξωτερικό. Και κάτι άλλο, ότι όσοι χρησιμοποιείτε ADSL γραμμές δεν μπορούν να σας χρεώσουν με dialers. Στη συνέχεια περνάμε για μια απάτη που δυστυχώς έχει κάνει θράψη στη χώρα μας. Είναι το λεγόμενο Ισπανικό Λότο. Όπου κάποιοι κύριοι επιτίδιοι Αφρικανοί υπήκοοι, οι οποίοι ζουν στην Ισπανία συνήθως, στέλνουν email
φαξ παλιά, τώρα email στέλνουν σε ανυποψία στους χρήστες του ίντερνετ και ζητούν τα προσωπικά τους στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να μεταβιβάσουν κέρδη από την υποτιθέμενη νίκη τους στο ισπανικό λότο. Π.χ. σου λένε ότι το email σου έχει μπει σε μια κλήρωση που στην κλήρωση αυτή συμμετέχουν όλοι οι μεγιστάνες και δίνουν χρήματα και κέρδισες 1 εκατομμύριο ευρώ, 2 εκατομμύρια ευρώ, 600.000. Έτσι ώστε σου αρχίσουν ένα τέτοιο παραμύθι, σε παίρνουν τηλέφωνο από το εξωτερικό, δίνεις τηλέφωνα και στη συνέχεια για να πιστείς σου στέλνουν και καταθετήρια. Δεν σου στέλνουν τίτλους ότι όνομα, επώνυμο, πατρόν μου, τα βρίσκουν αυτοί όλα, ότι είσαι ο μεγάλος κερδισμένος του λότο. Στη συνέχεια τα θύματα μιλάνε με τους ανθρώπους αυτούς και σου λένε ότι για να εκταμιευθούν τα χρήματα θα πρέπει να δώσεις κάποιο φόρο. Ο φόρος είναι ανάλογα που θα σε πιάσουν. Αν σε βρουν λίγο ελαφρύ, πιο λίγα. Πολύ ελαφρύ, πιο πολλά. Δηλαδή, έχουμε δώσει από 40.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, μέχρι και 400.000 ευρώ από τη χώρα μας άνθρωποι. Έχουν δανειστεί και έχουν δώσει χρήματα. Λοιπόν, οι μηχανισμοί λοιπόν που σε πείθουν, όπως βλέπετε, είναι αυτό που βλέπετε το πιστοποιητικό. Σου στέλνουν στο σπίτι ένα πιστοποιητικό μεγάλο ότι είσαι ο νικητής του Λότο ή σου στέλνουν μέσω ίντερνετ ένα email και σου λένε πάτησε εδώ το, κάνε κλικ εδώ να μπει στην τράπεζα μέσα, σε μια μαϊμού τράπεζα που δεν υπάρχει ούτε στο χάρτη και η τράπεζα αυτή σου λέει ότι κύριε κέρδισες και πάρε με τηλέφωνο και παίρνεις τηλέφωνο την τράπεζα, σου βγαίνει ο τραπεζίτης και σου λέει κύριε είσαι ο κερδισμένος, Μίστερ Τάδε, είσαι ο Μίστερ Μινάς Φαγιανάκης, συγχαρητήρια, κερδίσατε, όλα καλά, πρέπει να δώσεις το φόρο και αρχίσεις μια διαπραγμάτευση με το φόρο. Άμα σου φανούν τα χρήματα πάρα πολλά, σου τα διαπραγματεύονται και άμα τους πεις μιλάμε ότι βγάλε τα χρήματα και κράτησε τα χρήματα από το 1 εκατομμύριο, κράτησε στις 60.000, σου λένε ότι εδώ πέρα είναι οι διαδικασίες αδιάβλητες και πρέπει να μπουν πρώτα τα χρήματα για να ξεκλειδώσουν τα άλλα χρήματα. Με λίγα λόγια, προ 4 ημερών μία υπάλληλος πήρε 60.000 ευρώ δάνειο στο σούπερ μάρκετ, δούλευε η κοπέλα, για να κάνει έκπληξη στον αραβωνιαστικό της. Η έκπληξη ήταν να χωρίσει. Και τώρα η κυρία αυτή πληρώνει το δάνειο, πήρε δάνειο και πληρώνει δάνειο για κάτι που δεν πήρε ποτέ. Λοιπόν, επειδή αυτό παίζει τώρα και γίνεται καθημερινά και μπορείτε να ακούσετε, καλό θα είναι εσείς που είστε εδώ να είστε ο πυρήνας, το πείτε και σε άλλους ανθρώπους. Άμα δείτε για λότο ότι κερδίσατε, κάνετε ράντι ή γράμματα σας αφήνω σπίτι, είναι απάτη. Κάντε delete. Delete κάνετε, μιλάμε, δηλαδή τα διαγράφετε και από το μυαλό σας θα κέρδετε αυτά τα εύκολα και από τον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, έχουμε μία άλλη εγκληματική συμπεριφορά, ήταν η διακίνηση του λογισμικού και η πειρατεία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, ξέρετε ότι απαγορεύεται το παράνομο υλικό, η πειρατεία και αυτά όλα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ένας Έλληνας έκανε μία μεγάλη ζημιά σε μία εταιρεία στο εξωτερικό, της πήρε όλο το λογισμικό και έπαθε η εταιρεία ζημιά 360 εκατομμύρια δολάρια. Κάποιος Έλληνας, μέλος διεθνούς κυκλώματος, έσπασε λογισμικό και το πήρε και η εταιρεία αυτή έκανε μήνυση στην υπηρεσία μας για 360 εκατομμύρια δολάρια. Ο κύριος αυτός συνελήφθη μαζί με δύο Άγγλους, όπου αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι το υπαριθμό 1 δεδομένο στην πειρατεία του λογισμικού είναι 1. Ότι απαγορεύεται, ήδη ετοιμάζεται μια νομοθεσία για να μην έχουμε παράνομο λογισμικό. Και με το νέο νόμο που βγήκε, θα σας έρχεται η BSA μαζί με ένα αστυνομικό στο γραφείο σας, θα σας ελέγχει τι προγράμματα έχετε και θα σας κόβει για κάθε πρόγραμμα 1.000 ευρώ. Άρα, με λίγα λόγια, εγώ σας το λέω σαν είδηση ότι σε λίγες μέρες όλη την Ελλάδα θα αρχίσει μια εκστρατεία. Όσοι έχουν εταιρείες θα έρχονται η BSA μαζί με την αστυνομία και θα κόβει 1.000 ευρώ στο παράνομο πρόγραμμα. Δηλαδή, άμα έχετε ένα office της Microsoft παράνομο, είναι 1.000 ευρώ το πρόστιμο. Στη συνέχεια περνάμε στις τάσεις της εποχής που έχουμε τώρα, που είναι υποθέσεις βιομηχανικής κατασκοπίας. Αυτό δεν το είχαμε, το έχουμε τον τελευταίο χρόνο. Είχαμε μία υπόθεση προ 2 μηνών με κάποιο Ρώσο υπήκο κράκερ που δούλευε σε μία εταιρεία ναυτιλιακή, όπου είχε κατασκευάσει ένα έξυπνο πρόγραμμα που τι έκανε. Αυτός πήγε υπάλληλος σε μία εταιρεία και έφυγε από υπάλληλος, άνοιξε μία άλλη εταιρεία και σε χρόνο 4 μηνών πήρε όλη τη δουλειά του αφεντικού του. Και ήρθε το αφεντικό του πάνω να λύσω με τη σπαζοκεφαλιά. Γιατί να χάσει όλη τη δουλειά αυτός? Λέει κάτι συμβαίνει στο γραφείο μου. Ψάξαμε, το πρόγραμμα που είχε εγκαταστήσει ο κύριος αυτός ήταν ένα πρόγραμμα αόρατο, το οποίο
Το είχε εγκαταστήσει μέσα στον υπολογιστή το φορητό του παλιού αφεντικού του, έτσι ώστε το αφεντικό πήγαινε πάντα μαζί με το λάπτοπ στα συνέδρια, στις επιχειρήσεις, μιλούσε από το τηλέφωνο μέσα από το ίντερνετ, έτσι ώστε κατέγραφε όλα τα meeting που έκανε μέσα από το λάπτοπ, και όταν το λάπτοπ αυτό συνδεόταν σε ίντερνετ, τότε έστελνε τον ήχο σε μια ιστοσελίδα που του είχε πει ο Ρώσος. Έτσι ο Ρώσος κάθε βράδυ άκουγε όλες τις συνομιλίες και όλα τα φορτία που έκλεινε ο Έλληνας. Έτσι ώστε έδιδε αυτός άλλες τιμές και μέσα σε 4 μήνες κατόρθωσε να πάρει όλη τη δουλειά από το πρώην αφεντικό του. Εντοπίσαμε το Ρώσο, εντοπίσαμε την ιστοσελίδα και όταν πήγαμε να τον συλλάβουμε, την ώρα που μπήκαμε μέσα στο γραφείο του και είπαμε ότι είμαστε από το ηλεκτρονικό έγκλημα, έσπασε μπροστά μας τον υπολογιστή. Τον έσπασε. Πλην όμως το σώσαμε, γιατί ο στρατηγός, ο κύριος Κυριακάκης, είχε κάνει καλά εργαστήρια όταν ήταν, και με τα εργαστήρια του τομέα ψηφιακών πιστηρίων σώσαμε το σκληρό και αυτή τη στιγμή αποδείξαμε όλο το έγκλημα. Και στη συνέχεια άλλο ένα έγκλημα που απασχολεί τώρα είναι ότι μέσα από εταιρείες οι διάφοροι γραμματείς και άλλα στελέχη μέσω του ίντερνετ διακινούν προσωπικά δεδομένα της εταιρείας, έτσι ώστε κάνουν μεταγραφή σε άλλες εταιρείες οι κύριοι, παίρνουν τα δεδομένα της εταιρείας που είναι και τα πουλάνε σε άλλη εταιρεία. Και τα εξάγουν ή με flash ή με USB ή σε ιστοσελίδες μέσα στο διαδίκτυο. Άρα με λίγα λόγια βλέπουμε μία έξαρση το τελευταίο έτος της βιομηχανικής κατασκοπίας και στη χώρα μας. Που μέχρι το 2006 δεν είχαμε τίποτα, καμία υπόθεση. Και τώρα φέτος έχουμε 5 ή 6. Στη συνέχεια θα σας πω και για μια άλλη έξυπνη απάτη, η οποία είναι για γέλιο, αλλά για κλάματα. Είναι τα λεγόμενα smart SMS, τα έξυπνα μηνύματα. Κάποιοι από εσάς ίσως να έχετε, μιλάμε, δεχτεί μηνύματα στο κινητό σας που λένε «Γεια σου, είμαι η Μαρία, θες να γνωριστούμε?» Άμα θες να γνωριστούμε, κάνε απάντηση στο μήνυμα στο 4880 και πες yes. Να μην σας απολυλογώ, είναι εταιρείες διάφορες που ακόμα υπάρχουν, αυτές τις εταιρείες. Εμείς έχουμε βγει 4, αλλά είναι από ό,τι είδα 1004. Τι κάνουμε? Σου στέλνουν μηνύματα, σου λένε «Αν θες να γνωριστούμε, στείλα μας μια απάντηση». Στη συνέχεια με την απάντηση αρχίζει μια επαφή και επικοινωνία με την υποτιθέμενη Μαρία. Η Μαρία βέβαια δεν υπάρχει, αυτό μην εννοείται. Είναι ένας υπολογιστής που απαντάει για τη Μαρία. Στέλνουν χιλιάδες μηνύματα, δρομολογούν και ανάλογα με τα βίτσια σου απαντάει η Μαρία, η Ελένη, η Γεωργία, η Χριστίνα. Έτσι ώστε σου παίρνουν 2 με 2,5 ευρώ σου κάθε μήνυμα. Μέχρι να γνωρίσεις τη Μαρία και να σου πει το κινητό της, έχει δώσει γύρω στα 250 με 300 ευρώ σε μηνύματα. Έτσι ώστε όταν φτάνει η ώρα να έρθει το αποτέλεσμα, να γνωρίσει επιτέλους τη Μαρία, σου στέλνει ένα κινητό με 9 ψηφία, όχι 10. Και μετά αρχίζει να τη βρίζει που είναι το 10ο ψηφίο. Και για να τη βρίσει, άλλα 100 ευρώ χρεώνει. Πάμε στα 350 ευρώ στο βρίσιμο με τη Μαρία. Σου λέει, δεν το παίρνει καλά το μήνυμα, να μην σα απολυλογώ. Είναι μια στημένη απάτη, η οποία δυστυχώ υπάρχει και χρεώνεται ο κόσμο χρήματα. Άρα, με λίγα λόγια, όταν σα στέλνουν μηνύματα, γεια σου, θε να γνωριστούμε, μητάδε ή με οποιοδήποτε, ποτέ δεν απαντάμε σε μηνύματα που δεν γνωρίζουμε. Αυτή η εταιρεία είχε ένα κεντρικό υπολογιστή που απέστελνε ταυτόχρονα χιλιάδες μηνύματα. Μιλάμε διαφορετικά. Και στη συνέχεια ο άλλος εθίζεται με τα μηνύματα αυτά, θα γνωρίσει τη Μαρία και μπορεί να σου πει η Μαρία ότι εγώ δεν μπορώ τώρα, πάρ' τη Χριστίνα, και αρχίζει να μιλάς μετά με τη Χριστίνα και ούτω καθεξής. Και στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί οικονομούν εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ και αυτό που λέω είναι πολύ σοβαρό. Και τέλος ήταν η υπόθεση του CyberSex που σας είπα πριν, με τον Έλληνα τηλεοπτικό παραγωγό που ήθελε να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, ο οποίος είχε πάρει τις αλλοδαπές για το CyberSex. Εμείς η υπηρεσία μας για να έχει αυτές τις επιτυχίες δεν είναι μόνη της, είναι χέρι-χέρι με την Interpol και την Europol και παράλληλα με τις εισαγγελικές αρχές, Hotline και ΜΚΟ. Εμείς λέμε τέλος εποχές, το έγκλημα όλο περνάει μέσα από το ίντερνετ πλέον, δεν υπάρχει εγκληματική πράξη που να μην γίνεται μέσα από το διαδίκτυο και σε λίγα χρόνια θα είναι μονόδρομο στο ίντερνετ και η αστυνομία θα ασχολείται όλοι μόνο με υπολογιστές. Αυτή τη στιγμή ένα θα σας πω ότι ακόμα και φόνος και ανθρωποκτονία έχει εκτελεστεί μέσα από το ίντερνετ. Θα μου πει τώρα τι λες ρε Σφαγιανάκη, θα μου πει τώρα κάποιος. Και μέσα από το ίντερνετ, ναι, και το λέω και το εννοώ. Πώς έγινε αυτό? Κάποιος λοιπόν ήθελε να εκτελέσει κάποιον άλλο,
τον περίμενε να πάει στο νοσοκομείο και μόλις πήγε στο νοσοκομείο για κάποια πάθησή του, δίνει σε ένα hacker την ασθένεια και το τι θα πάει να αλλάξει μέσα στο νοσοκομείο στη μερίδα του. Έτσι λοιπόν στην Αμερική και στις χώρες τις σύγχρονες όλα γίνονται μέσα από, από τους υπολογιστές και από το ίντερνετ. Του άλλαξε το συνταγολόγιο και ενώ είχε μία πάθηση α, πέθανε από μία πάθηση β σε 10-15 μέρες. Άρα με λίγα λόγια έχουμε εκτέλεση σε συμβόλαιο θανάτου μέσα από το ίντερνετ. Να μην σας πω για εκβιάσεις, να μην σας πω για οικονομικά εγκλήματα, να μην σας πω, δεν υπάρχει παράνομη πράξη πλέον που να μην εκτελείται μέσα από το διαδίκτυο. Και αυτό που λέω σε κάποιους, για όσους υπολογιστές είναι άγνωστοι, δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να τους μάθουμε. Δηλαδή πρέπει όλοι μας να ασχοληθούμε έστω και αεραστεχνικά όσο μπορούμε να μάθουμε να χειριζόμαστε κάποια πράγματα για να μην γίνουμε θύματα εμείς κάποιων επιτίδιων. Άλλο. Και όπως βλέπετε έχουμε τη μετάλλαξη του εγκλήματος από το απλό παραδοσιακό έγκλημα στο λεγόμενο ηλεκτρονικό. Η υπηρεσία μας έχει διακριθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από το FBI, από την Υπουργό Παιδείας για τις Αυτοκτονίες. Δεν σας είπα ότι 6 συμπολίτες μας έχουν σωθεί χάρη στην έγκαιρη, χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιοι από εμάς, τώρα που εμείς εδώ μιλάμε, κάποιοι άλλοι είναι πάνω σε υπολογιστές και κοιτάζουν και προσπαθούν να σώσουν κάποιους συμπολίτες μας. Δυστυχώς, μέσα από το ίντερνετ περνάνε τα πάντα και οι νέοι άνθρωποι είναι στο ίντερνετ. Άρα, όλα τους τα εσωτερικά, όλες τους επιθυμίες, όλα περνάνε μέσα από το διαδίκτυο πλέον. Έτσι ώστε σε δημόσια chat, σε δημόσια θέα, πολλοί εκφράζονται ότι θέλουν να φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω κάτι, ότι από τους 6 που έχουμε σώσει, τους 3 μας τους έχουν δώσει συμπολίτες μας. Άλλα παιδιά. Παίρνουν τα παιδιά στο γραφείο μας. Είναι μια υπηρεσία που μιλάει με την νεολαία πάρα πολύ και σε καθημερινή ροή. Παίρνει το παιδί και μου λέει: κύριε Σφαγιανάκη, στο τάδε site, στο τάδε chat, τώρα που μιλάμε είναι το τάδε ψευδόνυμο, nickname, η Μαρία 29, η οποία θέλει να αυτοκτονήσει. Μου εκμυστηρεύεται αυτά, αυτά και αυτά. Εγώ πρέπει να μπω άμεσα, να δω αν αυτή η συνομιλία είναι σωστή, είναι υπαρκτή, αν υπάρχει λόγος, να κάνω τον ψυχολόγο. Έχει τύχει να είμαστε όλο το βράδυ με 2 ψυχολόγους online να μπορέσουμε να σώσουμε μια αυτοκτονία. Με λίγα λόγια, κινητοποιούμαστε άμεσα όλο το 24ωρο για να σώσουμε ανθρώπους. Και υπουργός παιδείας για αυτό το πράγμα μας είχε απονείμει ένα έπαινο. Και ο υπουργός εθνικής οικονομίας. Τα τηλέφωνα μου είναι αυτά. Εγώ θα χαρώ να μπορέσω, αν μπορέσω να κάνω κάτι, μιλάμε για εσάς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και είμαι στη διάθεσή σας. Μισό λεπτό. Okay. Και είμαι έτοιμος να δεχτώ και ρωτήσω. Διαβούσα πολύ το μονασίδα και θα ήθελα να σημειώσω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Να μην προμονθυνέψω αυτή, έχοντας στην υποσία ότι η συναλλαγή μας στο Ιντερνετ σε αξιόπιστες πηγές είναι επικίνδυνη. Εγώ προσωπικά τα αεροπορικά εισιτήρια, το e-banking, το e-trading, δηλαδή η αγορά με το χρόνο του χρηματιστήριο, οι κινήσεις, οι χρηματικές πληρωμές, αντάλματα και άλλα, τις κάνουμε στο Ιντερνετ και όταν είναι ασφαλής η σελίδα και η τράπεζα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, κύριε Σβεγάκη? Συμφωνώ πολύ. Ανησύχησα λίγο με το φάρμακο, το οποίο δεν το γνώριζα. Όταν δηλαδή μπαίνω στην τράπεζά μου και δω μια εικονική σελίδα η οποία μοιάζει, πώς μπορώ να το χειριστώ? Η προφύλαξη γίνεται από το URL. Θα πρέπει να κοιτάζουμε πάνω στην ιστοσελίδα, όσοι ξέρουν, αν λέει eurobank.gr, είμαστε στη Eurobank. Αυτοί βγάζουν σελίδα του Hong Kong, βγαίνουν συνήθως. Άρα με λίγα λόγια κοιτάζουμε, το φάρμακο είναι 20 ημερών έγκλημα και σας το είπα σας, για πρώτη φορά αναφέρομαι στο Φάρμινγκ. Η χώρα μας δεν έχει μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα. Έχουν άλλες χώρες το πρόβλημα, αλλά όπως ξέρετε με την παγκοσμιοποίηση αυτή τη στιγμή το αναμένουμε και αυτό. Και το phishing δεν το είχαμε, αλλά το πήραμε. Άρα με λίγα λόγια είναι κάτι το οποίο θα έρθει. Μπορεί να έχουμε ίδια σελίδα οπτικά, στα γραφικά, αλλά το URL πάνω. Το URL είναι πάνω στη σελίδα, αυτό που λέει πάνω, το που βάζουμε. Τα τρία σημεία, eurobank.gr, alphabank.gr, εθνική.gr κτλ. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ και εγώ την Διεθνή Ένωση Αστυνομικού που με πρωτοβουλία της φέραμε τον κ. Σφαγιανάκη και είχαμε αυτή την εξαιρετική ομιλία. Ευχαριστώ.
Άγρο, στο Άγρο. Κύριε Μπίνια, στο μικρόφωνο πάντα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν ακούω. Σας ακούω εγώ. Ναι. Σας ακούω. Επειδή οι περισσότεροι από εμείς χρησιμοποιούμε στον υπολογιστή μας, στο σπίτι, όχι για επαγγελματίες, προγράμματα τα οποία δεν είναι πλήσια αγορευμένα. Θέλω να διευκρινίσω τον νόμο αυτό που είπατε. Στον Πατροπέλα. Μόνο για επαγγελματική χρήση ή και για ιδιωτική. Δυστυχώς οι νόμοι ισχύουν για όλα. Και για το σπίτι μας. Άρα θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουμε τα προγράμματα με γνήσια. Για να είμαστε πάντοτε. Εγώ σας το είπα γιατί σε λίγες μέρες ακούστε ήδη η BSA έχει κάνει κάποια σποτ με διαφημιστικά. Εγώ σας το λέω ότι αυτή τη στιγμή λένε θα πάνε και στην αστυνομία, θα ελέγξουν και εμάς θα ελέγξουν και όλο τον κόσμο ελέγχουν. Η BSA μαζί με την αστυνομία θα κάνει έλεγχο σε όλη τη χώρα. Τώρα το τι θα κάνουν, αλλά σας λέω είναι 1000 ευρώ το κάθε πρόγραμμα. Πέντε προγράμματα 5.000 ευρώ. Θα ήθελα να κάνω μια αντιπαραγωγή σε αυτό και να πω το εξής. Η IP, παραδείγματος χάρη, που έχει το δικαίωμα των καλλιτεχνών, επιτρέπει στο σπίτι να ακούσει οποιοδήποτε τραγούδι. Αν όμως είναι μια ταβέρνα όπου το τραγούδι το χρησιμοποιείς για διαφορετικούς σκοπούς, τότε σε γράφει. Αυτό δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Τα προγράμματα, η Microsoft που τα βγάζει θέλει να τα πληρώνουν. Τέλος. Αυτό λέει η Microsoft. Εγώ προσωπικά είμαι κάτι, δεν είμαι με τη Microsoft, θα σας λέω κάτι. Ότι όλος ο κόσμος θέλει να τα έχει όλα δωρεάν αυτή τη στιγμή. Τώρα, για να μπει ο άλλος στο σπίτι σου να σου κάνει έρευνα στον προηγητή σου, θέλει εισαγγελέα. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Στο μαγαζί είναι δημόσιος χώρος και πάνε ελεύθερα. Εγώ έδωσα ένα φόκους. Τώρα και μετά δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα να μήπως υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως το εξής. Όχι. Αν χρησιμοποιείς το πρόγραμμα επειδή προσφορήσει κέρδος στο γραφείο σου, ενώ στο σπίτι του έχεις. Όχι. Η Microsoft τα πουλάει για το σπίτι, σου λέει για οικιακή χρήση, για χρήση επαγγελματική, για φοιτητική, μαθητική, ανάλογα το τι είσαι. Άρα. Είναι δεδομένα. Πρέπει να αγοράσουμε καινούργια προγράμματα, δηλαδή. Εγώ απλώς το ανέφερα. Για να είμαστε εδώ. Ναι. Να πω για τα προγράμματα που είπε ο κύριος. Ναι. Υπάρχουν και τα Linux. Λίγο στο μικρόφωνο για να ακούγεστε, αν θέλετε. Για τα προγράμματα που είπατε ότι πρέπει να τα πληρώσουμε, υπάρχουν τα Linux που είναι δωρεάν λογισμικό και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Linux. Να απαντήσω σε αυτό που λες. Είναι σίγουρα προγράμματα ανοιχτού κώδικα, πλην όμως ο απλός ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει Linux. Για να μάθεις πρέπει να κάνεις μια εκπαίδευση και μια διαδικασία. Εδώ οι απλοί άνθρωποι θέλουν απλά προγράμματα. Και τα απλά προγράμματα τα έχει μονοπόλιο η Microsoft. Τα Linux είναι ό,τι καλύτερο για μένα, αλλά εγώ το ξέρω. Εσύ, ο άλλος δεν το ξέρει. Και το πρόβλημα. Σας ακούω, κύριε Δημινά. Ελάτε λίγο στο μικρόφωνο, κύριε Δημινά. Σας ακούω, πείτε. Ακούγεστε. Για να καταγράφουμε τις ερωτήσεις. Τώρα βέβαια δεν ήμουν ακριβώς από την αρχή και δεν ξέρω, ήταν κύριε Σπακιανάκη, να σας παρακαλέσω πολύ να μου πείτε. Καταρχήν, εάν ελέγχονται τα ίντερνετ καφέ, όπου εγώ τουλάχιστον η γειτονιά μου έχω δύο μεγάλα και λόγω πιτσιρικάδες, από την ηλικία των 6, 7, 8 και εν πάση περιπτώσει και προς τα πάνω ετών, να είναι με τις ώρες εκεί, και δεν ξέρω ποιος παρακολουθεί και τι γίνεται εκεί μέσα με τα προγράμματα που παρακολουθούν. Ένα αυτό. Δεύτερο. Μιλήσατε για τα φίλτρα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στους υπολογιστές του σπιτιού. Τι γίνεται όμως με τα κινητά τηλέφωνα που έχουν τα παιδιά ακόμη και στα σχολεία. Και ξέρετε, πέραν των βιντεοσκοπήσεων που κατά καιρούς έχουν γίνει με διάφορα τα οποία πολλά και περίεργα γίνονται μεταξύ των παιδιών, μπορούν να κατεβάσουν ανά πάσα στιγμή και πορνογραφικό και άλλο είδος εγκληματικό υλικό και δεν μπορεί ο γονέας, οποιοςδήποτε, να ελέγξει το τι βλέπουν και τι ανταλλάσσουν τα παιδιά μεταξύ τους. Σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στα ίντερνετ καφέ το ίντερνετ είναι πηγή γνώσης. Άρα από τη στιγμή που είναι πηγή γνώσης δεν μπορεί η πολιτεία να απαγορεύσει στον οποιοδήποτε να μπαίνει μέσα. Τώρα, απαγορεύεται σύμφωνα με την νομοθεσία να πίνουν αλκοολούχα ποτά. Εάν συλληφθεί κάποιος να πίνει αλκοολούχο ποτό, τότε έχει πέσει σε παράπτωμα ο καταστηματάρχης. Με λίγα λόγια, στο ίντερνετ καφέ δεν υπάρχει απαγόρευση εισόδου σε κανένα. Πάνε όλοι μέσα. Απλώς αυτή τη στιγμή η νομοθεσία μας είναι αυτή. Υπάρχει μία πρόταση τα ίντερνετ καφέ να είναι ελεγχόμενα πλέον. Υπάρχει μία πρόταση.
από κάποιο σύλλογο γονέων γυρεμόνων, έχει πάει στον Υπουργό και τώρα που μιλάμε υπάρχει μια επερώτηση στη Βουλή για τα ίντερνετ καφέ. Αυτό που εσείς που σήμερα με ρωτήσατε είναι μια επερώτηση ενός βουλευτού στη Βουλή. Εγώ απάντησα από την υπηρεσία μου σήμερα και σας λέω και κάτι άλλο, ότι εμείς φρονούμε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν έλεγχο. Δεν μπορεί να είναι ο άλλος ανεξέλεγκτα, 8, 9, 10, 12 χρονών, να είναι με τις ώρες, με τις μέρες. Με έχουν πάρει μανάδες τηλέφωνο προσωπικά εμένα, επειδή με ξέρουν και με έχουν μάθει πλέον, και μου λένε: ο γιος μου είναι 3 μέρες, δεν έχετε να αλλάξει, μου λέει. Δεν έχετε να κάνει μπάνιο, τι να κάνω. Και εγώ δεν μπορώ, δεν δικαιούμαι εγώ από το πάρω το παιδί, το πάω μέσα στο σπίτι του. Και πάμε ανθρωπιστικά πλέον και βοηθάμε όσο μπορούμε. Τους παίρνουμε με το καλό. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο ανοιχτό στο ίντερνετ καφέ. Και η αστυνομία δεν μπορεί να πάει να τα κλείσει τα ίντερνετ καφέ. Ήδη, αλλά σας λέω, επειδή η πολιτεία, μιλάμε, κάτι θέλει να κάνει τώρα για τα ίντερνετ καφέ, να βάλει κάποιο πλαίσιο ως προς τα δεδομένα αυτά. Και για τα κινητά τηλέφωνα, αυτό που θέλω να σας πω, ότι είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούμε εμείς να τα ελέγξουμε. Εδώ πιάνουμε τον κακοποιό, μιλάμε, πιάνουμε αυτούς που κάνουν εγκληματικές πράξεις και δεν μπορούμε να ελέγξουμε το κινητό, γιατί λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Δηλαδή κάπου με τις αρχές των προσωπικών δεδομένων έχουν πρόβλημα. Δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε αυτά τα πράγματα. Απαγορεύεται από τον νόμο. Άρα η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει τα κινητά τηλέφωνα. Και να δούμε τι κάνουν οι άλλοι μέσα. Πώς? Ο γονιός, εγώ π.χ. το παιδί μου μπορώ να το ελέγξω. Εσείς, αν δεν μπορείτε, είναι άλλο θέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, εγώ σας λέω κάτι. Ότι ο κάθε γονιός θα πρέπει να ελέγχει το δικό του το παιδί και όχι η αστυνομία. Μην τα περιμένουμε όλα από την αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι ο μπαμπούλας. Πρέπει να φύγει αυτή η αντίληψη από τον κόσμο. Ότι είμαστε ο μπαμπούλας που θα βγάλουμε το κακό. Όχι, εμείς είμαστε άνθρωποι κι εμείς και κοιτάζουμε όσο μπορούμε μέσα από διαδικασίες νόμιμες να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Κυρία Σακουάλα, τέλος του μικρόφωνο, θέλετε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν το φάρμακο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελο δικό μας, αν υπάρχει λογισμικό δηλαδή που μπορούμε να εφαρμόσουμε στον υπολογιστή μας, ούτως ώστε όταν ο κράκερ προσπαθεί να κάνει ζημιά στο δικό μας υπολογιστή, να βλέπει αυτό το ηχητικό πρόγραμμα. Λοιπόν, να ξέρετε κάτι, ότι οι κράκερ είναι πολύ προχωρημένοι. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φάρμακο για το farming. Είναι τα λεγόμενα αόρατα προγράμματα, τα οποία όταν εσείς ανοίξετε ένα email στον υπολογιστή σας, που σας λέει κάνετε διακοπές, μιλάμε στον Παλί με 100 ευρώ και 200 ευρώ και 300 ευρώ, δηλαδή είναι email τα οποία είναι δελεαστικά, να σου το πω έτσι, ή spam σας έρχονται, διάφορα άλλα spam, την ώρα που έρχεται ένα email στον υπολογιστή, σου εγκαθιστά μέσα ένα πρόγραμμα, αόρατο πρόγραμμα, έτσι ώστε σου κάνει αυτή τη ζημιά με το λεγόμενο farming. Με λίγα λόγια, ο μόνος τρόπος είναι στο farming να βλέπεις το URL, δηλαδή τι γράφεις πάνω στην τράπεζα. Επειδή σε εκτρέπει εκεί που λέει eurobank.gr, σε πάει στο Hong Kong σε δευτερόλεπτα και σου βγάζει μία άλλη Eurobank, μία άλλη Αλφα, μία άλλη Εθνική που εσύ δεν την γνωρίζεις. Άρα με λίγα λόγια θα πρέπει να είμαστε, να βλέπουμε όταν κάνουμε e-banking ακριβώς τις λέξεις πάνω. Λέει Εθνική, λέει Αλφα.gr. Δηλαδή να βλέπουμε τα γραμματάκια, επειδή είναι τόσοι πολλοί επιτίδικοι οι απατεώνες, οι κράκερ που κάνουν αυτά τα θέματα, που πρέπει να προσέχουμε μέχρι να μπούμε στην τράπεζα. Γιατί καλός ή κακός, σε λίγο καιρό όλοι θα έχουμε, ή πιο πολλοί μάλλον θα χρησιμοποιούμε e-banking. Είναι μονόδρομος. Οι τράπεζες θα βάλουν τέτοιους φόρους εντός εισαγωγικών, δηλαδή θα βάλουν τέτοιους μηνύματασμούς για να σε εκτρέψουν να πάει στο e-banking. Όπως σας είπα πριν, το εισιτήριο, εγώ όλα μου τα εισιτήρια τα κόβω μέσα από το ίντερνετ. Δεν πάω στην εταιρεία να τα εκδώσει. Γιατί όταν πας στην εταιρεία σου λέει 10 ευρώ θέλει. Θέλει 10 ευρώ για να σου εκδώσει ένα εισιτήριο. Με λίγα λόγια, θέλουν τον κόσμο να τον εκτρέψουν, να τον βάλουν μέσα στο διαδίκτυο. Να γίνονται όλες οι πράξεις στο διαδίκτυο. Ήμουνα στην Εσθονία και μου έλεγαν ότι το 92% των πράξεων στην κοινωνία της Εσθονίας γίνονται μέσα από το ίντερνετ. Δηλαδή, όλες οι συλλαγές ψηφίζουν μέσα από το ίντερνετ. Στην Εσθονία. Πήγαινε χώρα. Δηλαδή, πάνε τον κόσμο σιγά σιγά να τον βάλουν να χρησιμοποιεί το ίντερνετ. Και γι' αυτό σας είπα και πριν ότι είναι μονόδρομος. Σε λίγο καιρό, ίσως σε μήνες, σε χρόνο, θα σου δίνουν μαζί με τη γραμμή του τηλεφώνου και γραμμή ίντερνετ δωρεάν. Δηλαδή θα παίρνεις ένα πακέτο ίντερνετ DSL μαζί με το τηλέφωνο σου. Μια ερώτηση ακόμα σχετικά με αυτό. Όσον αφορά τις θύρες. Ναι. Τις θύρες μέσα από τις οποίες συνδεόμαστε όλοι μας, είτε ο καθένας χωριστά, ο κάθε υπολογιστής, και όχι το ίχνος, η θύρα και η ελληνική θύρα. Δηλαδή υπάρχει ασφάλεια όχι μόνο από τη δική μας την πλευρά, αλλά θα προστατεύσουμε τον υπολογιστή μας και τα δεδομένα μας.
Είναι σίγουρο λοιπόν ότι όταν το Σύνταγμα μιλάει για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, προστασία του ανθρωπίνου δικαιωμάτων, εγώ δεν ξέρω τι, όλα αυτά τα παραπλήσια, όταν δεν δίνει το δικαίωμα στις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να επέμβουν τόσο εύκολα, εγώ μπορώ να προστατευθώ όταν ξέρω ότι η θύρα 80 της Ελλάδας είναι ανοιχτή και εγώ δεν ξέρω για πού. Υπάρχει τρόπος, δηλαδή ποια άλλη διασφάλιση. Ναι, στο ίντερνετ οπωσδήποτε, γιατί όλοι μας από εκεί μπορούμε να μάθουμε χίλια δύο πράγματα. Όπως είπατε, συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, on the spot. Δεν τα ξέρουμε. Αν δεν είμαστε συνέχεια εκεί, ποιο δύο, κύριε Σπακιανάκη, τι να προλάβουμε. Θα ξέρω... Και πώς θα διασφαλιστούμε ότι τα δεδομένα που στέλνουμε στο ίντερνετ. Ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Μέσω email στέλνουμε χίλιες δυο πληροφορίες. Σήμερα χρειάστηκα να στείλω όλα μου τα προσωπικά δεδομένα σε 4 διαφορετικά email. Ξέρω ότι ήταν πανεπιστήμια. Ποιος με διασφαλίζει ότι τα email μου αυτά είναι σίγουρα, έχουν φτάσει εκεί που πρέπει και δεν θα χρησιμοποιηθούν. Όπως γίνεται και με τα πνευματικά δικαιώματα. Με αναγκάζεται να μπω σε ένα άλλο κεφάλαιο, στο Botnet, να σας πω με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή. Στην Wikipedia μιλάω. Ναι. Και γι' αυτό. Το Wikipedia για μένα είναι. Γράφονται τα πάντα εκεί και το ξέρουμε όλοι. Ναι, το Wikipedia είναι μια κυκλοπαίδα που εσύ γράφεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει έλεγχος. Από εκεί και μετά θα σας πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή με αναγκάζεται να μπω στα Botnet. Τι είναι αυτά τα Botnet? Είναι υπολογιστές ελεγχόμενοι από τρίτους. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής μου εμένα ή ο υπολογιστής σας να είναι ελεγχόμενος από κάποιους τρίτους που σε κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθεί για ένα χτύπημα ηλεκτρονικό, έτσι ώστε δεν μπορούμε να ελέγξουμε, πλέον τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στον υπολογιστή μας. Είναι τόσο αόρατα τα προγράμματα αυτά που δυστυχώς δεν υπάρχει φάρμακο για μένα. Απλώς όλα αυτά τα προγράμματα μας εξασφαλίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό την ακαιρεότητα του υπολογιστή μας. Αλλά δεν μπορώ εγώ να σας πω ότι ο υπολογιστής σας είναι ασφαλής. Για μένα, προσωπική μου άποψη, ο ασφαλής υπολογιστής είναι ο κλειστός υπολογιστής. Τέλος. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν γίνεται στην ασφάλεια του θείου. Όλο το ψάξαμε με τον κύριο Κατανόηση. Κύριε Φαγενάκη, συγχαρητήρια για τα τόσο εντυπωσιακά που ακούσαμε. Μας εκπλήξατε πραγματικά. Μάθαμε πράγματα που τα αγνοούσαμε, όσο και αν γενικά ξέραμε ότι υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, αλλά μας τα αναλύσατε τόσο έτσι εμβριθώς που μας εντυπωσιάσατε. Λοιπόν, εγώ επειδή το αναφέρατε στην αρχή, στο πρώτο μέρος της ομιλίας σας, αναφερθήκατε και λίγο στην πορνογραφία, σε αυτά τα εγκλήματα που γίνονται στα τρομερά. Και κάτι άκουσα ότι έχει και εσείς πρόβλημα να επέμβετε, γιατί προστατεύονται εν τέλει. Εγώ αυτό που με προβληματίζει για πάρα πολύ καιρό, δεν μπορώ να κατανοήσω αυτό το ρόλο των λεγόμενων ανεξαρτήτων αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ποιους προστατεύουν τελικά? Τους μόνους που προστατεύουν είναι τους πολίτες, τους νομοταχείς. Προστατεύουν μόνο εγκληματίες, δολοφόνους, ανώμαλους κλπ. Δηλαδή τώρα αν μάθω εγώ ότι κάποιος έκανε ένα έγκλημα, αυτό οφείλει εμένα. Θα ξέρω γι' αυτό. Αν μάθω ότι κάποιος έγινε ένα ατύχημα και εκεί ακόμα έχουν προστασία εκείνων τι δεδομένων. Κάποιος σκοτώθηκε κάπου. Δεν τον αφαιρούν το όνομα. Γιατί αν μάθω εγώ ποιος είναι, μπορεί να είναι κάποιος γνωστός μου και να πάω, θα τον δω κιόλας να τραυματίσω και στην κηδεία του. Στη χειρότερη περίπτωση. Κακό είναι αυτό το μάθημα. Και πάω αλλού τώρα. Πέρυσι, με τα σκάνδαλα που γίνανε στην εκκλησία εκεί, στα Ιεροσόλυμα, επί 6 μήνες. Ώρες αφιερώναν τα κανάλια κάθε μέρα για τα σκάνδαλα αυτά. Επωνύμως. Βαβίλη λέγαν τον πατριάρχη εκεί κτλ. Τους πάντες επωνύμως λέγαν Σύρια, παράθυρα, εκπομπές κλπ. Στους 6 μήνες που τα παρακολουθούσα δηλαδή, άκουσε και 3 εγκλήματα από αυτά που μας αναφέρατε. Με βιασμούς, πορνογραφία κτλ. Και τα μετέδιναν και τις άρχισαν. Οι ειδήσεις αυτές 3 ήταν. 1 λεπτό κράτησε με 2 η κάθε μία, ούτε ακούσαμε ποιος ήταν, ούτε λεπτομέρειες τίποτα. Κάπου έγινε, το κάπου το είπαν, κάπου ήταν προς στοιχείο, νομίζω το άλλο ξέρω που ήταν. Και πέρασαν συνολικά οι 3 ειδήσεις στο εξάμηνο, αυτές κράτησαν 3 λεπτά, 5, όλο και όλο. Ενώ για τα άλλα, γιατί οι άλλοι δεν έπρεπε να προστατευτούν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι ρόλο παίρνουν αυτές οι αρχές. Σήμερα έχω συνεχίσει κάτι άλλο. Για τις καταστροφές που γίνανε στην Αθήνα. Τυχαίνει και εγώ να είμαι καθηγητής, διευθυντής ένα σχολείο, για τις καταστροφές από την κατάληψη.
κάποιο γονιό είπε, το καταγγείλαμε στην αστυνομία, καταγγείλαμε την παρουσία αυτών των στοιχείων. Και η αστυνομία απάντησε ότι δυστυχώς δεν είχαμε εντολή από τον εισαγγελέα να επέμβουμε. Προσωπικά και εμένα μου έτυχε, πήγε μητέρα από το σχολείο μας στον εισαγγελέα, διότι υπάρχει ένας νόμος του 99 που λέει ότι είναι πολύ σκληρός για μένα, αλλά έστω μια παρουσία δεν θα ήταν κακή. Όχι να βάλουν φυλακή τα παιδιά. Αλλά λέει ότι φυλακίζονται 6 μήνες, το 99 νόμος, και παρεμβαίνει αυτεπάγγελμα του εισαγγελέα. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος. Πρέπει να είναι πολύ σκληρός. Αλλά μπορούσε όμως να υπάρχει μια παρουσία με διάλογο. Να έρθει ο εισαγγελέα, να έχουν και κάποιοι άνθρωποι άλλοι που να ενημερώσουν τα παιδιά ότι κάνουν εγκληματική πράξη και να τα αποτρέψουν. Λοιπόν, και είπε ο γονιός αυτό το πράγμα και η αστυνομία απάντησε δεν μπορούσαμε να επέμβουμε. Λοιπόν, όλα αυτά μας προβληματίζουν τελικά. Θα αλλάξει τίποτα αυτό, θα το ρωτήσω. Στην νομοθεσία μας. Εγώ πιστεύω ότι ήδη είναι σε καλό δρόμο η νομοθεσία και μόνο που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Βουλή ο νόμος για την παιδοφιλία και είναι προς ψήφιση, αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Okay. Αυτό έχω να σας απαντήσω. Όσο μιλάμε για τις αρχές, δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω. Κάποια άλλη ερώτηση. Ορίστε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Για τα e-banking που είπατε, μας δίνει η τράπεζα ένα στικάκι το οποίο παράγει έναν κωδικό. Αν η σελίδα είναι πλαστή και βάλουμε αυτό το κωδικό μέσα, τότε η μεταφορά των χρημάτων θα γίνει. Έτσι. Αλλά θα τα πάρει ο δράστης, όχι εσείς. Θα τα πάρει ο δράστης. Στη συνέχεια όμως, στο τέλος της συναλλαγής, η τράπεζα σε απαντάει με έναν δεύτερο κωδικό, ο οποίος επιβεβαιώνεται πάλι από στικάκι. Δηλαδή, είναι δύο οι κωδικοί. Ένα που στέλνει εσείς προς την τράπεζα και ένα που στέλνει η τράπεζα προς εσένα. Ο δράστης θα μπορεί να βρει αυτό το δεύτερο κωδικό, το στείλει και, το δεύτερο και να μας πει ότι έχει τη συναλλαγή και δεν πάρει το διάβημα. Αυτή τη στιγμή μόνο, η μόνη ασφαλής είναι που σου απαντάει στο κινητό τηλέφωνο, σου στέλνει η τράπεζα. Αυτή είναι η ασφάλεια, υπάρχει ασφάλεια. Αλλά οι πιο πολλές τράπεζες στο εξωτερικό δεν έχουν την απάντηση με κινητό, δηλαδή έχουν μόνο το στικάκι. Άρα με λίγα λόγια, τη στιγμή που βάζεις εσύ τον δικό σου κωδικό, τον παίρνει ο δράστης, ο κράκερ και μπαίνει μέσα και σου παίρνει τα χρήματα. Σας λέω κάτι, στη χώρα μας δεν έχουμε κρούσματα τέτοια. Και όσα είχαμε με το phishing, σας είπα πρώτα, όλα έχουν πληρωθεί από τις τράπεζες και κανείς πελάτης δεν έχει πρόβλημα. Γιατί η τράπεζα αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα στο θέμα αυτό. Και ένα δεύτερο. Το ποσό που θα πληρωθήσω εγώ θα πάρει ή μπορεί να τα πάρει όλα. Όλα τα παίρνει. Τι τα θες και τα ρωτήσεις. Βέβαια η τράπεζα έχει όριο. Η τράπεζα έχει όριο. Δεν μπορώ να τα πάρω όλα τα χρήματα μέσα στην τράπεζα. Σου λέει η τράπεζα 10.000 ευρώ, 12. Η κάθε τράπεζα έχει και ένα όριο μοναδικό της. Πάρε μικρό όριο και κάνει μικροσυναλλαγές. Εγώ προσωπικά έχω ένα άλλο τρόπο συναλλαγής μέσα στο e-bank που θα σας το πω μετά. Κάποιος άλλος, παρακαλώ. Ωραία, σας ακούω. Είπατε ότι οι συναλλαγές στα ελληνικά site είναι γέννη ασφαλή. Αυτό όμως είναι μια διαπίστωση, δεν είναι κάτι επίσημο. Έτσι. Μπορεί από αύριο να μην είναι. Σίγουρα. Μετά από μία ώρα. Μια ασφαλή συναλλαγή. Πώς. Πώς πιστοποιείται μια ασφαλή συναλλαγή. Στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμα αυτή η πιστοποίηση που θέλετε να πείτε εσείς. Δεν υπάρχει αυτή η πιστοποίηση. Ήδη υπάρχει μια κίνηση να μπουν κάποια site, τα λεγόμενα ασφαλή site, με κάποια διαπίστευση από κάποια εταιρεία που πάει να γίνει. Υπάρχει μια κίνηση τέτοια για το μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή, από την εμπειρία μου που είμαι κάθε μέρα online και ακούω τον κόσμο όλο και δέχομαι εγώ όλη την καταιγίδα των καταγγελιών, θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα είναι στα δάχτυλα μετρημένες, μονοψήφιος αριθμός, οι απάτες από ελληνικά site. Και ίσως μιλάμε, μπορεί να είναι και 4-5, ούτε 4 δεν είναι. Σε ελληνικά site όταν μιλάμε. Άρα υπάρχει ασφάλεια στα ελληνικά site. Θέλετε νομίζω να ρωτήσετε κάτι. Νιώθω την ανάγκη, μια που αναφέρθηκε και το όνομά μου, να πω λίγα λόγια για τον εξαίρετο μιλητή, αφού ευχαριστήσω πρώτα τη Σχολή Γονέων και τους συνδιοργανωτές για αυτή την επιτυχημένη ομιλία, η οποία μπορεί να μας φόβησε ενδεχομένως, αλλά πρέπει πιο πολύ να μας προβλημάτισε. Ο κύριος Φαγιανάκης, για όσους δεν έγινε αντιληπτό, είναι αστυνόμος ΑΒΑ και είναι ο τμηματάρχης του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής. Πρόκειται για ένα εξαίρετο αξιωματικό, με λαμπρό μέλος στην αστυνομία, με μεγάλη προσφορά όπως αντιληφθήκατε και από τους επένδυτες που έχει πάρει η υπηρεσία του και είναι και προσωπική του συνεισφορά αυτή. Εγώ, σαν πρόσφατα απόστρατος στρατηγός στην αστυνομία, έχω την ικανοποίηση ότι έχουμε αφήσει πίσω μας αξιότερους. Μας ενέχισε με ελαφρυό τρόπο και με απλά παραδείγματα τους κινδύνους που τρέχουμε στο διαδίκτυο, αλλά και πόσο χρήσιμο είναι να κάνουμε καλή κρίση. Επομένως, έγινε στην καλή κρίση και υπέρξε τρόπους για τα παιδιά μας που μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό.
Ένα άλλο το οποίο αναδείχθηκε από την παρουσίαση αυτή είναι η ατελής νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως επεσήμανε ο κ. Διευθυντής. Χρειάστηκε η παρέμβαση του Πρωθυπουργού της χώρας όταν ο βιαστής ακολούθησε το 9χρονο κοριτσάκι έξω από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Είναι τραγικό που φτάσαμε δηλαδή να παρέμβει ο Πρωθυπουργός της χώρας και να πει σε αυτούς που νομοθετούν ότι κύριε Έλεος, πού είστε. Και επειδή για την υπηρεσία στην οποία είχα την τιμή επί 4 χρόνια να είμαι διευθυντής στο εγκληματολογικό, όταν γινόταν το προεδρικό διάταγμα που είπε ο κ. Φαρκανάκης, που δεν είχα εξετάσει στα εγκλήματα και ήρθε για σχολιασμό στην υπηρεσία μου, εγώ τότε προβληματίστηκα και είπα: μα είναι δυνατόν να νομοθετούμε, εάν δεν ερωτηθούν οι κατήλοι αρμόδιοι που θα κληθούν να εφαρμόσουν το προεδρικό διάταγμα. Και έκανα τη δική μου αναφορά και εγώ που είπα τότε: να διευρυνθεί η γκάμα των εγκλημάτων. Ήταν λίγα τα εγκλήματα τα οποία περιλάμβανε το προεδρικό διάταγμα. Αλλά ήταν φωνή πόντο εν τη ρήμου. Ευτυχώς όμως ήδη είναι το νομοθετικό πλαίσιο στη Βουλή και πιστεύουμε ότι με την ψήφισή του θα ανοίξουν οι πύλες και πιο πολύ θα λυθούν τα χέρια των αρμόδιων αξιωματικών να μπορέσουν να προστατεύσουν την ελληνική οικογένεια, τα παιδιά μας. Θέλω να τελειώνοντας να πω κάτι. Η αστυνομία βγάζει και αρνητικά και θετικά. Πιστεύω ότι ο σημερινός ομιλητής σας έδειξε μια πολύ θετική κατάσταση της αστυνομίας. Είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό. Απολογούμαστε και για αυτά τα οποία δεν κάνουμε ή που έπρεπε να κάνουμε. Ίσως πολλές φορές δεν είμαστε μόνο αρμόδιοι εμείς και υπεύθυνοι. Εμπιστεύεστε στην αστυνομία και μην διστάζετε να απευθυνθείτε. Έδωσε τα τηλέφωνά του, έδωσε τα φάξ του κ. Φαγιανάκης. Χαίρομαι που ο Διευθυντής της Υποδιέθεσης Ασφαλείας Κατερίνης παρίσταται εδώ στη συγκέντρωση. Και έστω κι αν λίγοι είμαστε που έπρεπε να έχει υπερκληρωθεί η αίθουσα στη συγκεκριμένη ομιλία, μπορούμε να αποτελέσουμε τους πόρους, να το πούμε και στο διπλανό μας, ώστε να προσθέσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ορίστε. Τι απειλές εννοείται? Έχει πάει ο γιος μου στην Ισπανία. Μέσω ίντερνετ είναι αυτά? Μέσω ίντερνετ. Ναι. Και μας δώσατε από εδώ, η Κατερίνη μας έδωσε κάτι τηλέφωνα, παίρνουμε και δεν απαντάνε. Πού στην Αθήνα? Λίγο, τα τηλέφωνα μου τα είδατε, θα μου πάρετε τηλέφωνο αύριο. Επειδή είναι προσωπικά δεδομένα αυτά που μου λέτε, θα μου πάρετε τηλέφωνο, θα μιλήσουμε, θα σας πω κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να τα πω στον κόσμο, θα ακούνε όλοι τι έχετε πάθει εσείς. Θα μου πείτε εμένα προσωπικά και θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε. Υπάρχει λύση πάντως. Εντάξει, είναι... Έχουμε πάρει πολλές φορές εμείς στο σύλληγορο του Πολίτη, αλλά δεν απάντησε. Ο σύλληγορος του Πολίτη δεν είναι, τι να κάνει. Είναι θέμα που αφορά τη δικιά μου υπηρεσία και μόνο. Καμία άλλη υπηρεσία. Εντάξει, τώρα θα το δέχονται στα πάρα. Οκ, εντάξει. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος, κύριος. Δίνετε κάποια ενημέρωση στα παιδιά από την ηλικία αυτή που είναι. Υπάρχουν τα αρνητικά, υπάρχουν τα αρνητικά. Περισσότερο είναι αρνητικά για τα παιδιά. Περισσότερο θετικά, όχι αρνητικά. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, όχι δικό μου. Εγώ με χαρά έχω πάει σε πάρα πολλά σχολεία, έχω μιλήσει. Με χαρά πηγαίνω όπου με καλούν. Παρό το φόρτο της εργασίας μου, που σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, ότι περνάω δραματικά όλη μέρα γιατί έχω θέματα πάρα πολλά που τρέχουν. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από τις ομιλίες βγάζουν πυρήνες και μειώνεται η εγκληματικότητα. Γιατί και μόνο εάν θα κρατήσετε λίγα πραγματάκια από αυτά που είπα και σας πει κάποιος ότι εγώ κέρδισα το λότο, μόνο αυτό σας λέω, έχουμε κάνει κάτι σήμερα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σφακιανάκη για την παρουσία του στην πόλη μας και να σας ενημερώσω για την επόμενη ομιλία που είναι στις 3 του μηνός, Δεκέμβρη. Είναι ένα αφιέρωμα, ξεκινάμε με ένα αφιέρωμα στους άτομα με ειδικές ανάγκες, με ομιλήτρια την κυρία Μιλιαρά Ξένια. Και...